jack of all trades, master of none. And if you said you know me, I'd be gone. I would play Prince Charming, I would sing you songs, but if you said you loved me. Αλλο! 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 Να με πείτε με ένα χάλια είναι η μουσική. Άγουστη. Άγουστη. Είστε άγουστη. Περίμε, θέλω να κάνω την κάμερα. Τι? Ανοίξε τα settings. Κι άλλα θες να κάνεις, αυτά κάναμε. Θέλω να την κάνω εγώ. Πέτρος, κλασικά, να κάνω την κάμερα. Ναι, κάμερα. Κάμερα. Εντάξει, δώστε. Τώρα το κάνεις πιο ψυχρό. Πριν ρε φίλε, ξέρω, όλα τα ξέρω. Σαν Κινέζοι μας ρε φίλε. Τον ξέρεις τι θα κάνω όμως, περίμενα. Τι θα κάνεις όμως? Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Πρέπει να μεγάλη χαμηλώσω πέμπτη, λίγο. Βάψατε αυγά? Αυγά βάψατε, παιδιά, μέσα σε ένα δίλημα, μας ακούτε? Ωραία. Θα μπείτε online, παιδιά, δεν μπούμε online. Όχι, δεν θα μπούμε online, παιδιά. Ο Πέτρος δεν ασχολήθηκε ποτέ να μάθει πώς γίνεται, οπότε... Εγώ θα σε κατηγορώ μόνιμα, το ξέρεις αυτό, δεν είναι απλά τα πράγματα. Άγουστη και άμουστη. Άμουση. Τι άμουση ρε αδερφέ, πλάκα με κάνεις. Πλάκα δεν το λες και άμουσο αυτό, ναι. Άμα τα ξυρίσω πες να έχει απικία. Απικία βάζει. Δεν μας ακούνε όσο σοβαρά αυτό, ναι. Πες να έχει απικία με έντομα μέσα. Oh, τι γαμάτο αυτό. Ναι, πρέπει είναι DLC, θες να το αγοράσουμε? Γαμάτο. Μαζεύουμε λεφτά για να αγοράσουμε το DLC του Division. Το season pass μάλλον. Λοιπόν, ξεκινάμε. Drive. Ξεκινάμε. Σε είπα τι πρέπει να κάνεις. Ναι, με είπες, περίμενε. Παιδιά, ένα δίλημα. Ναι, έχουμε... Είναι Πάσχα, έχουμε γλυκά. Αμυγδάλου ή γάλακτος. Είναι Πάσχα και έχουμε γλυκά, οπότε καταλαβαίνετε πώς πάει. Για γράψτε κάτω. Γι' αυτό πήρα δύο. Άνα, μπράβο. Γιατί δεν ξέρω πια να φάω. Ψηφίζετε τώρα, αμυγδάλου, γάλακτος. Ξεκινάμε με το χάρτη πρώτα, Πέτρο. Ναι, δες λίγο που... Βασικά κάτσε να δούμε σε τι κατάσταση είναι το φορτηγό. Χαμηλώστε game ή δυναμώστε εσάς. Ας δοκιμάσουμε να δυναμώσουμε εμάς. Ας δοκιμάσουμε να δυναμώσουμε εμάς. Ωραία. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Πες ρε μάγκο τώρα. Όπα. Τώρα πρόσεχε. Δεν μπορείς να φωνάζεις. Θα έρχομαι εδώ για να φωνάζω. Ωραία. Κάτσε. Εσύ είσαι και λίγο πιο δυνατά ούτως ή άλλως. Φορτηγό damage 5%. Πρέπει να πάμε να το φτιάξουμε. 5% χάρτη. Είναι πολύ, είναι πολύ. Συνεργείο, βλέπεις πουθενά, συνεργείο. Σε μάργαρα συνεργείο, το βλέπεις? Έφυγα. Ωραία. Για δώσε. Πάμε. Αριστερά μου το μάργαρα. Ναι, ναι. Τυπικό ταξιδάκι, παιδιά. Απλά πράγματα. Και τι φάση τώρα, βράδυ το συνεργείο δουλεύει. Ναι, ρε, είναι 24 ώρα αυτά τα συνεργεία, είναι τα καλύτερα. Άμα χρειαστεί, θα κοιμηθούμε. Περνάς με κόκκινο, θα φας κλείσει. Ποιο ρε, αναβόσβηναν. Τη γλίτωσες. Αναβόσβηναν, ρε. Αναβόσβηναν. Ναι. Α, είναι βράδυ, δεν δουλεύουνε. Αργά το βράδυ δεν δουλεύουν τα φανάρια, τι φάση. Γάλακτος με αμύγδαλα, λέει. Αμυγδάλου ή γάλακτος? Νίκο, άνοιξε μία να φάμε γιατί δεν μπορώ. Φέρ την αμυγδάλου. 6% τον damage. Πρόσεχε, εδώ δεξιά πας. Ναι, αλλά κοστίζει λεφτά, ρε μαλάκα. Έλα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχουμε πολλά λεφτά. Μη βρίζει. Μάλλον έχουμε μόνο 50.000. Θα σε βρίζω μέχρι να αρχίσει να παίζει σωστά. Αυτά είναι απλά πράγματα. Βλέπω μικρά παιδιά. Να μην βλέπουν μικρά παιδιά. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, όπως θέλουμε θα μιλάμε. Μη βρίζει. Δεν κατάλαβα. Θα περιορίζομαι εγώ επειδή είναι Πάσχα και δεν κάνω να μιλάμε άσχημα το Πάσχα. Μη βρίζει. Τέτοια πράγματα δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν είχα κανένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι προκαταλήψει, τι στερεότυπα είναι αυτά που έχει, Πέτρο. Παιδί μεγαλώνει. Κάτσε λίγο. Έλα, πάρε. Δείτε τι μεγάλο κομμάτι είναι. Δεν έχω και μπανάνα. Δεν σ' αρέσει να σε ταΐζουν, Πέτρο. Σε ακούω πολύ δυνατά, για κάποιο λόγο. Είμαι δυνατά, μαχαμινό. Τώρα καλύτερα. Νομίζω είμαι πολύ καλύτερα τώρα. Ξέχασα να παίζω γύρω τρακ. Έχεις πρώτη. Θα βάζεις ένα κρυδάκι να πάρει μπροστά. Έβαλες το χειρόφωνο με κάποιο τρόπο. Αλήθεια.
Στο έβγαλα, για δώσε κάζι. Τι κάνει ρε. Να ζεις κανένα κουμπί. Όχι. Έχεις το γυρόφρενο ρε. Έστρωσε. Έχεις μεγάλη τσιχάλα, εγώ στην έβαλα. Πομ. Τι κάνει ρε. Άντε προχώρα. Άμα ξεκινάς με έναντι. Κασπέδια, τι κάνετε. Πώς σταματάνε τα δύο να γυρνάνε ρε. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Τι θες να κάνεις. Είναι καθαριστής. Αυτό είναι, αυτό είναι. Φάση. Κάτι πάτησες από εκεί. Α, κάτσε μήπως είναι. Αυτά είναι τα flash. Κάποιο κουμπί πάτησες, Πέτρο. Δεν ξέρω ποιο κουμπί είναι. Πάτε μέχρι να το βρεις, Πέτρο. Πατάω, Νίκολα. Δεν νομίζω να πάτησα κάτι. Εντάξει, το βρήκες. Και σίγουρα το βρήκες, μάλλον. Κάτσε. Ναι, εγώ έφταγα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, είμαι ο υπέτειος. Συγχωρεμένος, ρε. Τι κάνετε, παιδιά μου, τη χρειά θα πάσετε εδώ, βγάλε κανένα φλάσ. Έβγαλα. Μην αρχίζεις τα ίδια πάλι. Γιατί δεν έχεις φώτα. Μην αρχίζεις να γκρινιάζεις. Εγώ έφταιγα. Να, είδες, εσύ έφταιγες πάλι. Τους βγάλαμε τους γυαλοκαθαριστήρες, παιδιά. Όλα βαίνουν καλώς. Θα προσαρμοστεί. Θα θυμηθεί και ο Πέτρος πως παίζει το παιχνίδι. Ναι ρε, έχω καιρό να παίξω. Σιγά σιγά, θα υπομονή. Έχω καιρό να παίξω. Πρόσεχε ρε μαδαφάκα, πάλι έσβησε. Είναι κατεστραμμένο το αμάξι, γι' αυτό σβήνει, να ξέρεις. Λες, ε. Απ' τη ζημιά είναι. Υποθέτω, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Αλλιώς κάνεις κάτι εσύ λάθος. Όπως ξέρω εγώ το να μην πατάς συμπλέκτη. Ο Νίκος Πρέντο. Εδώ μέσα μπαίνεις. Ο Νίκος Πρέντο καίγεται στο Division, καίγεται. Και έγινε στο Division, δεν και είσαι μόνο σου. Να ξέρει, έχει παρέα στο κάψιμο. Λοιπόν, ξεκινάμε πρωί-πρωί. Είναι 12 ακριβώς, έτσι ξεκινάνε τα ταξίδια στο Eurotrack. Αν μάθει να ταξιδέψει, πρέπει να ξεκινά από νωρίς-νωρίς. Α, το δικό μου. Φρενάρε. Oh, τι. Νηστεύει, τώρα θα δει. Γι' αυτό είναι αμυγδάλου, δεν είναι γαλακτός. Πάνε σερβί. Α, sorry, εγώ το έχω. Ναι. Ξεχνάω ότι κάποια πράγματα τα κάνω εγώ και κάποια τα κάνει εσύ. 3.000 ζημιά. 3.000 euros, dollars. Άννη, έλα. Live stream. Λοιπόν, πάμε να βρούμε δουλειά. Δουλειά φέρε, δεν παίζει. Στο Μιλάνο. Λοιπόν, παίρνουμε με τη μία. Αυτό με τα περισσότερα λεφτά, Πέτρο. Δουλειά, φίλε, κρίση, κρίση. Εντάξει. Ναι, τι κουβαλάμε. Θα κουβαλήσεις Sawdust Panels, Novopan. Πάλι, τέτοιες θα κουβαλήσουμε. Novopan, δεν έχει και μεγάλη ποικιλία. Έχει. Ξεκίνα, έχεις χρόνο. Τι χρόνο έχω. Για να γιατί πας να το πάρεις. Γιατί δεν φίλε. Ξέρω εγώ, πρώτα πρέπει να πάρει μπροστά, να βάλεις ταχύτητα. Αν πως δεν ζεστάθηκε, γι' αυτό δεν ξεκινάει. Θυμάσαι στην αρχή πρέπει να το ζεστάνουμε λίγο. Θα δούμε τώρα. Αριστερά θα πας. Αριστερά θα πας, για κάτσε λίγο. Πόσο μακριά. Πού είναι η δουλειά, ρε. Α, εδώ. Δεν είναι, δίπλα είναι. Οκ, okay, εντάξει. Το βλέπεις. Ωραία. Ούτε είδα, εγώ βγήκα εκεί. Τι λένε, α, δούμε κανένα σχόλιο. Τι λέτε, παιδιά. Όλα καλά. Μην τρώτε σοκολάτα μπροστά στην κάμερα, ανιστεύω. Αδερφέ, είμαστε ο πειρασμός, είμαστε ο σατανάς, είμαστε αυτό, είμαστε ο λόγος για τον οποίο θα πας να κοινωνήσεις. Να ξέρεις, σε δοκιμάζουμε. Όλοι δοκιμαζόμαστε. Όλοι. Τι λέει, πώς θα περνάτε. Βενζίνη είστε... έχουμε, εντάξει καλά είμαστε. Είστε διακοπές, πού είστε. Ναι, από πού μας βλέπετε πλάκα πλάκα, μας βλέπετε από τις διακοπές σας ή μας βλέπετε από το σπίτι γιατί δεν πήγατε πουθενά. Ή από την τουαλέτα. Τι φάση που σπάει. Φορά... Ήταν στο τουαλέτα και μας έβλεπε. Δες το να σαν τρελός πάει έτσι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Την είδε ραλίστας. Έχεις και μεγάλη σκάλα, είναι το αριστερό κόκκινο κουμπί. Μας βλέπει πρώτη φορά λέει. Καλώς ήρθες πρώτη φορά που μας βλέπεις. Ναι, πώς το είπε πρώτα να το ονομάσω. Άρης Τσουμ. Ναι. Άρης Χουμ. Γεια σου Άρη. Πρόσεχε, πρόσεχε. Προσέχω, προσέχω για να έχω. Ευθεία θα πας εδώ. Μάλιστα. Το βράδυ δεν είναι λίγο πιο, έτσι, πιο δημιουργικά να οδηγάς. Δημιουργικά. Ναι, γενικά η βραδινή οδήγηση έχει μια χάρη, έχει αυτή την ησυχία της νύχτας. Ναι, γιατί δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει φως. Φεύγει ο ήλιος και όταν φεύγει ο ήλιος έχει ησυχία. Δεν έχει αυτοκίνητα και πας που γουστάρεις.
Από πίσω σου έχει ένα αυτοκίνητο, φαίνεται στου καθρέφτε ίσα τα φώτα του. Ίσα. Να ξέρει. Όλοι είναι σπίτια του, Ερνικό. Όλοι σπίτια είστε. Α, από Ζάκηθο, από Αγρίνο, μα βλέπουν από όλη την Ελλάδα. Κάνε κανένα drift, ρε. Θα κάνω, άμα γουστάρετε. Μη συνεχίζει να οδηγά έτσι όταν πάρει το φορτίο. Είναι 21 τόνοι, αν θυμάμαι καλά. Έλα, ελαφρύ είναι. Έχω πάρει πιο μεγάλο. Ναι, ρε, ναι, από αυτά. Έχει πιαστεί ο δεξί μου όμω, παιδιά. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου. Να ξέρετε, άμα θέλει κάποιο να με δει, είναι μια καλή ευκαιρία αυτέ τι μέρε γιατί δεν μπορώ να αμυθώ. Το αριστερό μου είναι μέτριο, είναι μόνο για άμυνα. Δεν μπορώ να σα δώσω ούτε σοβαρή μπουνιά. Ούτε σοβαρή μπουνιά. Οπότε να ξέρετε, ψάξτε με. Enter. Δωδεκάνησα. Προκαλώ τον Πέτρο σε αγώνα όπισεν με καρότσα. Πάνε αριστερά εκείνο το. Ευθεία είναι το φορτίο. Με το ζόρι το σηκώνω το χέρι. Σώθηκε με το ζόρι. Τι. Αγώνα όπισεν και με καρότσα. Σώθηκε. Άδειοι δρόμοι και στο γύρο τρακ. Έτσι είναι του Μπουλουτσουκού. Έτσι, ησυχία να έχει. Γιορτινές μέρες είναι. Ναι, και το. Είναι Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή απαγορεύεται η κυκλοφορία ούτως ή άλλως για τα φορτηγά σε εθνικές οδούς και τέτοια λόγω αργίας για να μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια ο κόσμος. Μόνο ευπαθή προϊόντα επιτρέπεται από αύριο και το Σαββατοκύριακο να μεταφέρονται. Σας λέω τώρα, εγώ λες και ξέρω, έτσι. Έλεγε κάτι για την όπισθεν μου. Το πιάσαμε, φύγε. Μη συνεχίσει με όπισθεν, πρέπει να βάλει πρώτη. Πρέπει να βάζει νεκρά γιατί αλλιώ θα σου σβήνει. Γατάκι. Σου σβήνει γιατί δεν βάζει νεκρά και μένει με ταχύτητα ενώ αφήνει τον γκάζι. Γιατί σε νουμπά. Λοιπόν, για να δούμε. 22 τόνου κουβαλά. Φύγε γιατί έχει χρόνο και. Λοιπόν. Πρέπει να κοιμηθεί σε 3 ώρες. Περίμενε. Ωραία. Να μας βρω ένα μέρος για ύπνο. Για βρες μας. Ήταν καλύτσα, πάμε. Είσαι που τα αλλάξανε λίγο μετά το update. Εδώ βασικά. Οπα. Εδώ πας. Θες να βγάλουμε και αυτό. Γεια σου κιουλίτσα. Ωρα. Λοιπόν, στο ένα δεξιά, για να ξεκουραστείς, πρέπει να φροντίσεις να το κάνεις σε λιγότερο από 3 ώρες. Κιό. Αυτή είναι απόσταση. Νομίζω πας λάθος, Πέτρο. Πας λάθος, κλείνεσαι. Είχες έρθει από δεξιά. Πρόσεχε τώρα κουβάλας και την καρότσα και αυτά. Με τα βελάκια. Σου έχω βάλει τα βελάκια, Πέτρο. Σου έχω βάλει τα βελάκια. Δεν βλέπω όμως. Απ' την άλλη, απ' την άλλη είναι πιο ενδιαφέρον. Ωραία. Με σιγά πέρα, σιγά ξεκινήσει. Α, λέει ποιο game παίζουμε, ρε μαλάκα. Άμα γράψεις θαυμαστικό game, σου λέει ποιο παιχνίδι παίζουμε. Δεν είναι το καλύτερο απ' όλα. Άντε, φύγε. Δεξιά. Μη βιάζεσαι να αφήνεις το συμπλέκτη. Ναι, γενικά όμως αυτό μου είσαι παλιά δεν το έκανε. Πώς δεν το έκανε. Θέλει προσοχή λίγο. Συμπλέκτη σιγά σιγά. Το να αφήνεις απότομα, λες και είναι. Τελευταία φορά έπαιξε ασέτο. Το ασέτο συγχωρεί λίγο παραπάνω συμπλέκτη. Σε αυτό όμως αφήνεις απότομα σβήνει. Μάλιστα. Ειδικά όταν κουβαλάς 22 τόνους. Από εδώ βγαίνεις, Πέτρο, πού κοιτάς. Περίμενε, ρε. Να πάω έτσι ανοιχτά να πάω. Και καρότσα. Στην ευθεία είσαι, ρε. Δεν έχει να στρίψεις πουθενά. Ευθεία φεύγει, βγαίνεις έξω. Καρότσα πίσω. Καρότσα. Δεν είχες να στρίψεις, είχες να πας ευθεία. Απέκλεινες τη ευθεία πορεία σου. Καρότσα. Τι σημασία έχει καρότσα. Το παίζει τρελίτσα επειδή έκανες λάθος. Το παίζω τρελίτσα γιατί θέλω. Γεια σου, Αλέκο. Όπα, Αλέκος. Του το έδωσα το σκίθο, να ξέρεις. Κάπου το ξέχασα πάλι. Ναι. Πού το ξέχασα. Ναι. Κάπου το ξέχασα πάλι. Ναι. Εδώ είναι, α. Θα το πάρω σήμερα, Αλέκο. Αλλά του το έδωσα. Αλλά μου το έδωσε. Αριστερά θα πας. Θα έρθω και Παρασκευή να πάρω το αρκουδάκι. Παρασκευή, Αλέκο, ετοιμάσου. Θα σε κάνουμε διάσημο. Παρασκευή θα έχει vlog, Αλέκο. Όχι, κάτσε, περίμενε. Θα έχει γυρίσματα. Όχι αύριο Παρασκευή. Την Παρασκευή που θα είναι η κόμικο στη Θεσσαλονίκη. Όσοι παρακολουθούν τι λέμε, πάει καταλάβανε. Γενικά. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει κόμικο. Κόμικον. Θα σα πω ακριβώ επόμενο. Τροπή, ρε. Σου άρεσε, Πέτρο. Ποιο. Θα σα πω ημερομηνίε. Το σκίτσο. Το σκίτσο ή το τραγουδάκι. Το σκίτσο, ωραία. Α, το σκίτσο. Το σκέφτεται. Πλάκα είχε. Δεν του άρεσε, το σκέφτεται. Όχι, είπα πλάκα είχε. Γιατί είναι, μη ειλικρινή. Απρίλιο. Μάιος. Η έκθεση θα είναι 6, 7 και 8 Μαΐου
σε μια αποθήκη εκεί στο λιμάνι. Άμα μπείτε στο λιμάνι, δεν θα το χάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αριστερά θα πας μετά εκεί στην επόμενη διασταύρωση. Το είδα. Δεν θα το χάσετε, μην ανησυχείτε. Εγώ με τον Πέτρο θα είμαστε Παρασκευή. Ο Πέτρος θα είναι μόνο την Παρασκευή. Παρασκευή-Σαββατοκυριακή θα είμαστε όλοι μαζί. Δουλεύω σουκού. Ναι. Και την Παρασκευή θα είμαστε από το απόγευμα και μετά. Θα είναι τα παιδιά εκεί και να υπογράψουν με τους Γκρέμερ στην Ανίκο. Ναι. Θα υπογράφει. Και θα μπορείτε να έρθετε να πάρετε και το κόμικ που είμαι και εγώ μέσα. Ένα κόμικ για το οποίο κατανάλωσα πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια, έτσι ώστε να βοηθήσω και εγώ στην παραγωγή του. Ήταν στιγμές. Το διαβάσατε. Στίβαμε το κεφάλι μας πραγματικά για να βγάλουμε ιδέες. Τα παιδιά γράφανε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Έκανα τα δικά μου. Δεν ασχολούμαι εγώ με κόμικ. Το διαβάσατε, παιδιά, στο κόμικ. Όσοι παρακολουθείτε και βλέπετε. Ε. Όχι, τους ρωτάμε, το διαβάσανε. Ναι, πήρε κανείς από σας το κόμικ. Ο Θοδωρής θα είναι μόνο Κυριακή. Ισχύει, ναι. Την Κυριακή θα είμαστε όλη τη μέρα και οι τρεις μας. Εγώ έσκασα σταλιά με το που είδα πρώτη φορά τον Νίκο μου στο κόμικ. Ναι, με έκανε ο Νικόλα. Ο Νικόλας με πέτυχε. Το πρώτο σκίτσο του Νίκου ήταν όλα τα λεφτά. Το πόσο ατιμέλητο είμαι γενικά. Τώρα βασικά τώρα είμαι μορφωνιό συγκριτικά με το πρώτο σκίτσο. Κρεμασμένο πάνω στην καρέκλα, πέθανα στο γέλιο. Νίκο Πρέντο, σε περιμένουμε να έρθει στην Κόμικον. Ποια τιμονιέρα έχουμε, έχουμε την G25. Και λοιπόν, άκου βλακιά που κάναμε στο vlog που δείχναμε την G25. Τι. Είπα ότι η G27 γίνεται και τη G27 sequential. Το... Α, ναι, το και ρώτησαν παλικάρι. Είναι λάθος, παιδιά. Μόνο η G25 το έχει αυτό. Στην G27 μπορείτε να το κάνετε μόνο με πατέντα. Τουλάχιστον υπάρχει πατέντα, κάτι είναι και αυτό. Όλοι για μια πατέντα ζούμε όλοι. Αλάν, ναι, είχαμε πει να το πάρουμε κάποια στιγμή το. Το American Truck Simulator φάνηκε ενδιαφέρον, αλλά εντάξει, στο μέλλον, μπορεί από Σεπτέμβριο. Ντούμπουλου Τζουπού, αν δεν έχεις πάρει mail για το μπλουζάκι, για το μέγεθος και για αυτά, φρόντισε το. Πού σε Ντούμπουλου Τζουπού. Είσαι λίγο μακριά, Αγγλία. Αγγλία, τι λέει? Εντάξει, δεν πειράζει. What's up? Θα σε σκεφτόμαστε, να ξέρεις. Θα σε σκεφτόμαστε στην έκθεση. Δεν θα κάνουμε άλλα πράγματα. Θα τρώμε και αρνάκι. Θα στεναχωρηθούμε. Όχι, θα έχουμε φάει αρνάκι. Νίκο, 200cc σαν πρώτη μηχάνη είναι καλά και μεταχειρισμένη καινούργια. Δεν ξέρω, αδερφέ, τι μυαλά κουβαλάς. Αγαπημένοι, έρχεστε πάλι με τις μηχανές, παιδιά. Oh. Γιατί δεν αλλάζετε name στο Twitch μαλακή ή έκανε. Να κάνετε καινούριο. Το έχουμε πει σε vlog παλιότερα. Το Twitch μας είπε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να τα αλλάξουμε και περιμένουμε να έρθει αυτή τη στιγμή. Τι κάνεις, ρε Πέτρο? Έκανα μαλακία. Δεν τραβάει, είναι 22 τόνοι. Δώσ' το εκεί, είσαι σαν η φόρα τώρα. Ωχ, χασμουριέται. Για περίμενε λίγο, κάτι μου λέει ότι πέρασες αυτό που... Όχι. Εντάξει, στο δρόμο είμαστε. Το προλαβαίνω, εντάξει. Θα σου πω αν προλαβαίνεις. Προλαβαίνω. Μια μισή ώρα, προλαβαίνεις λογικά, ναι. Αν πουλάμε μπλουζάκια, εμείς δεν έχουμε μπλουζάκια ακόμα, παιδιά. Οι Γκρέμερς έχουνε. Άμα θα έχουμε, θα σε ενημερώσουμε. Αν μπορείς να μπει σχεδόν να κοιμηθείς στα διόδια. Γιατί δεν το σκέφτηκα αυτό. Από όλες εδώ. Μπες να είμαστε 100%. Δεν γαμιέται, άμπο. Ούτως ή άλλως πρέπει να παραδώσουμε σε 37 ώρες και είμαστε 16 ώρες μακριά. Οπότε είμαστε άνετοι, Πέτρο. Ναι, θα χάσουμε 8 ώρες τώρα που θα κοιμηθείς. Λοιπόν, περνάς στα διόδια. Και μετά κάνω δεξιά. Και μετά κάνεις δεξιά. Να... Πιάσε από τέρμα δεξιά για να βγεις εύκολα μετά. Πάτα κανένα φρένο. Πατάω. Πατούσε. Κάνε και λίγο όψεν τώρα γιατί... Πατούσε γάμο το κερατό. Damage 2% με 4 ήμασταν. Πατούσε γάμο το κερατό του, πατούσα φρένο. Φορτηγό, 22 τόνους κουβαλάς, Πέτρο, δεν έχεις φρενάρες. Για να μην κες βενζίνη το κάνεις αυτό. Προχώρα. Με 8 φυσικά μην ξεκινήσει. Κανονικά με πρώτη έπρεπε να ξεκινάς, αλλά δεν πειράζει, μαγκάσισε. Πλησίασε κοντά και σταμάτα έτσι ώστε να πληρώσει τα διόδια. Αφού έχει ροπή, τραβάει για να σταματήσει. Τι λέει Κώστα, θα παίξουμε κανένα Counter Strike. Πλέον έχει γίνει κωμωδία αυτό το κοντά, θα παίξουμε Counter Strike πιο μπροστά. Ναι. Έφυγες. Και βγαίνεις δεξιά και σταματάς. Να το πάσα. Θα παίξουμε κάτι. Ναι. Εγώ μπήκα, προχθές έπαιξε το βράδυ. Λοιπόν, να τα πούμε και αυτά. Την Κυριακή του Πάσχα, παιδιά, δεν θα έχει vlog. Να ξέρετε. γιατί θα λείπουμε. Τον φρένο. Α, κάτι που σταματά εδώ πέρα. Ναι, πρέπει να είσαι μέσα στο πάρκινγκ. Και να μην πηγαίνεις γρήγορα. Ωραία, εψιλόν.
Ρε εσύ. Στο μπροστά θα πήγαινε, ρε. Στο μπροστά θα πήγαινε. Γιατί να πας στο μπροστά, να ξεκινήσεις. Για να μπούμε στο πλαίσιο, γιατί ήμουν από την απέξω μεριά. Ωραία. Νομίζω δεν θα το ξεκίνα. Κάτσε να ζηταθούν τα τέτοια. Άμα βάλεις με... πώς το λένε. Κλείσεις μεγάλη σχολά. Χαλάρωσε. Εγώ βρήκα μεταχειρισμένη G27 με Wheel Stand Pro 220 ευρώ και την τσίπησα και ήταν άθικτη. Μια χαρά. Καλά έκαμες. Μια χαρά. Χιλέ. Η G27 είναι πιο ήσυχη. Είναι ακριβώς η ίδια τη μονιέρα όσον αφορά τα σέρβο της. Oh. Να σας στείλω ρίγανη από Καλαμάτα. Δεν θα πάει χαμένη. Μαγειρεύουμε από την. Λοιπόν, έφυγες Πέτρο. Έφυγα Νίκο, έφυγα. Βγήκαμε από το πάρκινγκ. Λοιπόν, πρέπει να. Σε 16 ώρες φτάνουμε και έχεις 27. Οπότε θα πρέπει να κοιμηθούμε άλλη μια φορά. Δεν μπορείς να κάνεις 16 ώρες ταξίδι σε ρί. Οπότε προσπάθησα να καλύψω όσο περισσότερο έδαφος γίνεται. Γιατί χωρίς 27 μείον 8 μας κάνει 19. Ναι. Και σε 16 ώρες φτάνουμε, 16,5. Οπότε έχουμε 2,5 ώρες παράθυρο λάθους. Και πρέπει να σταματήσουμε για βενζίνη σε κάποια φάση. Δεν θα φτάσει βενζίνη να φτάσουμε. Εγώ κάνω τον προγραμματισμό του ταξιδιού με το logistics κομμάτι του live stream. Άρε φίλε, καλά που είσαι κι εσύ. Τι λέει ο Κώστας. Μιλες τέτοια Κώστα. Είσαι. Καλησπέρα από Ιερά Πέτρα Κρήτης. Άλλο στο νησί. Άλλο, έχετε όλες ντομάτες στην Ιερά Πέτρα. Όντως έχουν. Παίρνω από τη λαϊκή ντομάτες Ιερά Πέτρας, γαμάνε. Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι στον κόφτη, μπορείς να αλλάξεις ταχύτητα. Ναι, ρε φίλε, ήταν η φορά και ξεχάστηκα. Δεν χρειάζεται να το κάψεις. Όντως δεν χρειάζεται. Νόμπς, ο τρία. Νόμπς. Τρίφαρ. Ποιες είναι τα νόμπς. Τα νόμπς. Τα νόμπς είναι. Νόμπς είναι τα πόμολα. Επίσης, νόμπ είναι το πόμολο. Στο Warhammer τα μεγάλα τα ορκ νόμπς λέγονται. Α, ναι, νούμπς. Όχι νόμπς, όχι νούμπς. Νούμπς. Με ένα ου. Νούμπς. Άρα έτσι μιλάει, λέει νόμπς, όχι νούμπ. Να βρεις. Τσαγαλάκι. Με ταλαιπωρεί. Τσαγαλάκι. Ο Νίκος είναι σακάτης, παιδιά, σήμερα. Είναι σακάτης. Το κορίτσι είναι εδώ, ρε παιδιά. Ναι, τι λέω, το κορίτσι. Κορίτσι. Σκυλίτσα, λέω, Άννη, λέω εσύ. Κορίτσι, το κορίτσι. Έχουμε το κορίτσι. Ένα είναι το κορίτσι. Ένα είναι το κορίτσι. Ένα είναι το κορίτσι, δεν υπάρχει άλλο κορίτσι. Ναι, ναι, θα σε ένα χειροκρότημα παρακαλώ για την άλλη, ένα χειροκρότημα. Το κορίτσι. Χειροκροτήστε. Να το. Δεν τη φύγω το λαιμό, όχι τώρα, δεν την πιάνω το λαιμό με βία. Δεν είμαι βίος εγώ με το σκυλί μου, να ξέρετε. Βεσνούλα θα βάλω, ο μαυρό. Κάτω, κοίτα, γιατί... εκεί που βάλαμε το μάρκερ έχει βενζινάδικο. Θα μπορώ να βάλω. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλεις ακόμα, μπορούμε να βάλουμε πιο μετά. Κάτσε να μαρκάρουμε από τώρα που θα βάλεις βενζίνη. Δες λίγο βασικά, ναι, που έχει βενζινάδικο. Μετά, μετά. Αμώ τα δεξιά μου κλικ. Τα βγάζω αυτά τα μάρκερς. Λοιπόν, είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι εδώ θα φτάσουμε, Πέτρο. Είσαι έτοιμος να συνεχίσεις να οδηγάς. Ναι, αφεντικό. Ωραία. Ψεύτικο είναι. Ποιο είναι ψεύτικο, το σκυλί. Ποιο είναι ψεύτικο, ρε. Ψεύτικο. Όχι, λέει ψεύτικο, είναι, ρωτάει. Αλλά για ποιο λες άμα είναι ψεύτικο. Είναι, ναι, έχω ένα λούτρινο σκυλί. Μπορεί να ρωτάει κάτι. Κάνω πως είναι αληθινό. Γιατί αυτή είναι η ζωή μου. Εγώ και ένα λούτρινο σκυλί. NBA το χαϊδεύω. Δεν θα ξανάρχει. Το κάνω το, παρέα. Το είχαμε πει, το είχε πει ο Νίκος. Γιατί. Έφαγες κλίση, γιατί? Όχι. Πλήρωσες το δάνειο, Πέτρο. Α, τρόμαξε, ρε φίλε. Πλήρωσες το δάνειο. Αφού δεν έκανα τίποτα. Και για το σκυλί είναι ψεύτικο. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξοδεύεις πολλά λεφτά έτσι ναι, ώστε να μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά για να πάρουμε υπάλληλο. Θα πάρουμε υπάλληλο και μετά θα κάνουμε το φορτηγό. Αυτό το φορτηγό θα πάει στον υπάλληλό μας όταν θα μπορούμε να πάρουμε εμείς καινούριο φορτηγό. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει όλα αυτά να. Όσο λιγότερα λεφτά ξοδεύουμε στα ταξίδια μας, mm-hmm, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει. Είναι απλά τα πράγματα. Από Σεπτέμβριο αυτό. Το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Από Σεπτέμβριο αυτό. Δείτε την. Κουνήσου. Κουνήσου, κάνε πως ζεις. Κάτσε να την πιάσω λίγο πιο. Έλα. Κουνήσου, Άννη. Πάμε πιο κοντά στην κάμερα. Κουνήσου, Άννη. Κουνήσου. Από μόνη σου πρέπει να κουνιέσαι, Άννη. Να τη βλέπεις. Κουνιέται δεξιά-αριστερά. Δεν είναι με τηλεκοντρόλ. Δεν είναι λουτρινή. Είναι αληθινή. Έλα, μετά κουνήσε την. Το πόδι, το πόδι, το πόδι. Κλείσε μάτι, κλείσε μάτι. Ωχ, ωχ, βρωμά σκυλίλα. Αχ, όπως όλα τα σκυλιά βρωμά κι εσύ. Μπράβο, κορίτσι μου. Έτσι, με την Άννη λέμε πάντα την αλήθεια, δεν κρύβουμε, δεν έχουμε μυστικά ένας από τον άλλον. Ντάριο, τι λέει, όντως δεν πειρατής και έτσι. Ποιος είναι πειρατής. Δεν σε γράφει, μοιάζεις για άτομο που θα το πήγαινε να έχει παπαγάλο, λέει. Είχαμε παπαγάλο παλιά, είχαμε ένα ζακό, αυτούς τους γκρίζους, τους μεγάλους, που έχουν κόκκινη ουρά. Αλλά ήταν λίγο φασαρτζής και φοβητσιάρης.
Φασαρία τι έκανε, έπαιρνε τη γάνια, τα χτυπούσε, τι έκανε. Ένας παπαγάλος αν θέλει να κάνει φασαρία, πίστεψέ με, δεν θα αντέχει στη φασαρία. Οι φωνητικές του χορδές είναι λες και είναι φτιαγμένες με τρομπέτα. Γιατί να θέλει να κάνει φασαρία ένας παπαγάλος. Επειδή έτσι. Όχι, ήταν ταλαιπωρημένο πουλί. Το είχαμε πάρει από άλλη οικογένεια που το είχαν τρομάξει πολύ το ζώο. Α, το πουλί, ναι. Μάλλον. Ναι. Ωπα, γιατί πάω εγώ με 110. Έχει κόλπο αν θέλει. Με 22 για πόνους. Να βάλουμε τζάμπα βενζίνα. Δεν θέλουμε τίποτα τζάμπα. Το παίζουμε το παιχνίδι όσο πιο legit γίνεται. Φλόρι. Δεν είμαστε τέτοιοι. Είμαστε οι φλόροι που δεν έχουμε ζωή. Έχουμε μια τιμονιέρα. Δεν μιλάμε με κανέναν. Δεν έχουμε φίλους. Και καθόμαστε και παίζουμε όλη την ώρα Eurotrack. Και τα παίζουμε όλα legit. Legit. Για να είμαστε τέλειοι, να υπάρχει ρεαλισμός, είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή είναι Μεγάλη Πέμπτη. Έχει ελάχιστη κίνηση ο δρόμος, είναι η τελευταία μέρα που μπορούμε να ταξιδέψουμε και πάμε να. Αυτά. Εντάξει, αυγά, ρε, βάψατε, έγινε αρκετά σαφής. Αυγά, βάψατε. Βάψατε αυγά. Ντάριο έλεγε κάποια πράγματα. Αν έλεγε το όνομά του, τον λέγανε Μάρκο. Οπότε έλεγε Μάρκο. Έλεγε Μάρκο, ε. Ναι, έκανε τον ήχο από το συναγερμό του αυτοκινήτου. Νομίζω έλεγε «Hello» ή «Γεια σου» όπως το λέει η μητέρα μου. Έλεγε διάφορα. Δεν τα θυμάμαι, έχουν περάσει και 10 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Για βιαστές λέει, γιατί ρε σου βλάκι για βιαστές σου κάνουμε, τι έχουμε. Τι. Ρέμισε ρε. Ναι, άμα ήταν έτσι βιαστές, καταστροφή μας. Τέλειος είμαι μόνο εγώ και τη μονιέρα. Άρε Τζιμ και τι λέει μαν. Ο Τζιμ και έχει man cave κι αυτός και όλη τη μέρα κάθεται και παίζει σαν και εμάς. Δεν έχει πραγματική ζωή, νομίζει ότι έχει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Δεν έχουμε πραγματική ζωή, νομίζουμε ότι έχουμε. Όλη τη μέρα με μια τιμονιέρα να πηγαίνει τα λίγα, να βουίζει το κεφάλι μας, να ταξιδεύουμε, να πηγαίνουμε μακριά. Πήγαινε να αγοράσει και ψωμί άμα ήθελες. Πήγαινε, από παγάλος. Όχι, ψωμί δεν έπαιρνε, όχι, ούτε από το κλουβί του δεν έβγαινε. Και βασικά το χάσαμε αυτό τον παπαγάλο. Ο Δημήτρης τον έχασε. Δεν έφταιγε ο Δημήτρης βασικά, αλλά έτυχε να γίνει όταν ο Δημήτρης τον χάιδευε. Γιατί ήταν. Μόνο τον Δημήτρη άφηνε να τον χαϊδέψει. Κανέναν άλλον. Και τρόμαξε σε κάποια φάση και πετάχτηκε από το κλουβί και πέταξε και δεν τον ξαναβρήκαμε. Τον κυνηγήσαμε λίγο, αλλά χάθηκε. Γεια σπουτανιάρη, τι λέει. Μας είχε στείλει σε ένα email και δεν με έχετε απαντήσει. Μπορεί να μην προλάβαμε να το απαντήσουμε. Αν είσαι αυτός που στέλνει email και μία πρόταση κάθε μία μισή ώρα. Αδερφέ, δεν θα πάρεις απάντηση. Δεν είναι chat, email είναι. Στείλ το μαζί, δεν ξέρω. Αλίτες, δεν πάτε εκκλησία Μεγάλη Πέμπτη. Πώς, οδηγάμε προς τα εκεί. Κλείσε, πάμε. Όχι, οδηγάμε προς τα εκεί. Τώρα πάμε, φτάνουμε, μην ανησυχείς. Φτάνουμε, πάω... φτάνουμε. Εσύ γιατί δεν είσαι στην εκκλησία, ή μήπως είσαι με το WiFi της εκκλησίας και μας βλέπεις, γιατί είσαι πιο βλάσιμος από εμάς άμα το κάνεις. Μήπως είσαι ο παπάς και βλέπεις το live stream. Φαντάζεσαι. Τζάμπα, βενζίνη, τι λες, capital control. Αυτά είναι digital. Digital. Είναι digital diesel. Καλά το πάω. Μην μιλάς καθόλου. Μια χαρά. Και διάβαζα σήμερα, διαβάζω πράγματα στη δουλειά. Τώρα δεν έχω πολλή δουλειά. Είμαστε σε περίοδο που έχουμε έτσι μια μικρή κοιλιά. Περιμένουμε σε κανένα 3-4 εβδομάδες θα ξαναρχίσει να έχει πάλι πολλή δουλειά στη δουλειά. Είναι και περίοδος διακοπών για αυτά. Πες κολοβάρας, πες το. Και έχω πολύ χρόνο να ψάχνω τα πράγματα στο ίντερνετ. Όχι, βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Φτιάχτηκε το πρώτο αεροπλάνο, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με ηλιακή ενέργεια. Α, κάτι είχα διαβάσει, ναι. Πριν μια εβδομάδα. Και έκανε πτήση 3 ημερών από Χαβάη μέχρι κάπου στην Αμερική, δεν θυμάμαι πού. 3 ημερών, όπα, διότι, ναι. Όπα, κόψε. Η μέση ωριά ταχύτητα... κόψε. Κόβω, θέλω να πατάω. Από την ώρα που πατάω, κατέβασε και ταχύτητες όμως για να σε βοηθήσει να κόψεις. Η μέση ωριά ταχύτητά του είναι περίπου σε ένα γιοταχή, γι' αυτό άρχισε τόσο πολύ. Το θέμα ποιο είναι ότι όταν έφτασε, από τη στιγμή που απογειώθηκε μέχρι τη στιγμή που έφτασε, δεν κατανάλωσε ούτε μια σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Θες να κατέβεις. Περίμενε καλά, θα σε κατεβάσω. Μίλα. Κάτσε, πιάστηκες από τα ακουστικά. Περίμενε. Πολύ σημαντικό. Μην κάνει σαν τρελή. Μην με πάλι. Το έχεις, 33 ευρώ, ρε διόδια, ρε. Πάτε καλά, ρε. Πού ρε. You are in Europe, motherfucker. Τι είναι, 2,5 ευρώ διόδια από εδώ μέχρι την Αθήνα. Πω, με γέμισες τρίχες, Μαρή, με έκανες. Πω, ποιος είπε να ανέβεις εδώ πάνω, ποιος έφερε εδώ πέρα, πω, καταστροφή. Άμα δεν έχει ήλιο, πού ρε ψήρε δεν θα έχει ήλιο, πάμε από τα σύννεφα δεν θα έχει ήλιο, άμα στρελάνεις. Όχι, προφανώς έχει και μπατάριες. Λοιπόν, το άνοιγμα φτερών του αεροπλάνου, ναι, Νίκο, ήτανε... πάνω από τα σύννεφα έχει πάντα ήλιο. Και πάνω και κάτω από τα σύννεφα, ρε, εσύ, το ότι λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια δεν σημαίνει ότι με το που σταμάτησε ο ήλιος σταμάτησε να λειτουργεί. Θα πέσει, ναι. Έτσι, δεν είναι on-off.
Προφανώς, για να το σκέφτηκες μέσα σε ένα λεπτό στο chat, το σκεφτήκανε και αυτοί. Δεν τελείωσα την ιστορία όμως. Τέλειωσε την ιστορία, Νίκο. Το αεροπλάνο έχει άνοιγμα φτερών. Είδες, δεν μπορώ να το δώσω στο χέρι μου. Αυτό, με αυτό δεν έχω πρόβλημα. Αυτό δεν το βλέπετε. Αυτό που βλέπετε γιατί, το χέρι. Γιατί είναι χέρι, δεν είναι φτερό. Άμα τα λοιπόν, φτερό θα το άνοιγες. Το άνοιγμα φτερών του είναι ίδιο με ένα Boeing 747-787, τεράστιο. Αλλά το πραγματικό το βάρος είναι κάτι παραπάνω από 2 τόνους. Και μπορεί να πάρει ένα επιβάτη. Προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει commercial, δεν μπορεί να κάνει commercial flights που να κουβαλάει κόσμο. Είναι... αλλά είναι μια καλή αρχή. Prototype. Γιατί η αδερφή Wright, πώς σου λέγανε, Reich, τρίτο Reich, όχι. Η αδερφή Wright, όταν κάνανε την πρώτη πτήση πάνω από τη μάχη, τότε λέγανε ού, δεν θα γίνει ποτέ αυτό να πετάει πολλοί κόσμος. Οπότε καλή φάση. Ναι, μάθαμε κάτι καινούργιο σήμερα. Βλέπετε πως καταναλώνω την ώρα μου. Μετά διάβαζα για ασκήσεις αυτοπεποίθησης. Ό,τι να είναι. Ναι, λοιπόν. Έλα, πες την αλήθεια. Έβλεπες τσόντες. Τσόντες δεν μπορώ να δω στη δουλειά. Έχω συναδέλφους δίπλα μου. Πού να την παίξω. Όλοι μαζί. Δεν έκανα να την παίξω. Δεν γίνεται. Παίρνεις μάτι μόνο. Στη δουλειά δεν γίνεται. Έχουμε και κάμερα μας κοιτάει. Δεν την κοιτάνε συχνά, αλλά υπάρχει κάμερα εκεί πέρα. Οπότε δεν θέλω να υπάρχει και ντοκουμέντο ότι είμαι σεξουαλικά ενεργός. Ειδικά στη δουλειά. Τα πέταξε ο Νίκος. Άναψε. Φούντος. Ζεστάθηκα. Το αγόρι. Ήρθε το καλοκαίρι. Λοιπόν, ασκήσεις αυτοπεποίθησης. Πρέπει να παίρνετε και να γράφετε πόσο καλά πράγματα για τον εαυτό σας. Ναι, πριν να κάνετε κάτι σημαντικό το οποίο σας αγχώνει και σας στρεσάρει και φοβάστε για την αυτοπεποίθησή σας, πρέπει να παίρνετε και να γράφετε 10 καλά πράγματα για τον εαυτό σας. Έτσι ώστε ακόμα και άκυρο να φάτε από την όλη κατάσταση. Δεν με νοιάζει. Ναι, θα είναι πιο εύκολο να το ξεπεράσετε. Οπότε, ξέρετε, την έχω τεράστια. Τι μαλάκα είσαι, ρε πω. Μόνο αυτό σκέφτηκα να γράψω βασικά. Ναι, εγώ, δεν τα διαβάζω μόνο. Κάθομαι και σημειώνω. Και έκανα και μία άσκηση που σου έδειχνε το πληκτρολόγιο και έλειπε ένα κουμπί. Και έπρεπε να βρεις ποιο είναι το κουμπί. Και δεν έκλεψα και τα πέτυχα όλα. Κάνω πολλά πράγματα στη δουλειά, κάτσε να σας πω και άλλα πράγματα που κάνω. Πού σε ρε Μπίλι, πού σε γάμα. Α, ναι, απάντησα το τηλέφωνο σήμερα, ήταν η γραμματέας από το άλλο καλά γραφείο. Καλά που μπήκες για σέντσι χθες, ρε, μπράβο. Πάλι γκομένες να πούμε και δεν μπήκες για σέντσι. Καλά έκανε το παλικάρι. Καλά έκανε, ζει τη ζωή του. Το ανώμαλο, παλιά γκόμενες να πούμε και δεν παίζει σέντσι. Ναι, τρελάθηκες. Τι γκίκ είσαι να πούμε. θα σε κόψουμε από παρέα, να ξέρεις. Έλειος. Θα σε κόψουμε από παρέα, γιατί δεν γίνεται εμείς να κάνουμε παρέα με άτομα τα οποία είναι σεξουαλικά ενεργά. Κανονικά έπρεπε να έχεις man cave και να έχεις ειδικό κωδικό και χρονοκαθυστέρηση 24 ώρων για να βγεις από εκεί μέσα. Νίκο, δουλεύεις καθόλου? Δουλεύω, πώς δεν δουλεύω. Σήκωσα το τηλέφωνο που σας έλεγα νωρίτερα, ήταν η γραμματέα. Και άλλα διόδια. Η γραμματέας και πήρα άδεια για αύριο. Και άλλα διόδια. Θα έχω άδεια αύριο, ήταν να δουλέψω, αλλά τελικά αποφάσισα να πάρω άδεια. Και άλλα διόδια. Ναι, βενζίνη. Εμείς στα Τέμπη είμαστε. Ποια Τέμπη, ρε μαλάκα, you are in Europe, motherfucker. Στα Τέμπη έχει κάποιο διόδια. Η επόμενη στάση είναι βενζίνη, το νου σου. Το επόμενο αυτό που θα συναντήσει είναι βενζίνη, μην ξεχαστεί. Θα σε κάνω, σε κάνω μαγιά με το χάρτη για να βλέπει πότε φτάνει. Σε τέτοιος, Είμαι fucking pro, ρε. Είμαι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Λίγο ακόμα. Σταμάτα. Εντάξει, έφυγες. You are living. Όπα, σκάσε Μαρή. Πω, τα αυτιά μου, σκάσε Μαρή. Σκάσε Μαρή, κάτσε να πάρω. Πω, πες μου. Πάνω εδώ τι είσαι. Σκάσε Μαρή. Τα αυτιά μου, ρε φίλε. Πάνω εδώ τι είναι, άκουσα καλόπτρα. Yo, what's that? Εδώ δεν είναι κανείς, αν να ξέρεις. Μας κλέβουνε. Νίκο, μας κλέβουνε. Μπορεί. Χαμός, παιδιά, χαμός. Χαμός γίνεται. Ένοπλη ληστεία στο σπίτι του Νίκου. Η Άννη σηκώθηκε να τους φάει. Τα αυτιά μας, τα δικά μου να δεις. Τα δικά σου, τα δικά μας να δεις. Που ήμασταν και δίπλα. Είμαστε εδώ, στερεοφωνικά τα ακούσαμε όλα, να ξέρεις. Ο Μάγκο τρόμαξε. Λοιπόν, έλα με τα αυτιά σας, μωρέ. Μην κάνετε έτσι, να πούμε. Μην κάνεις στο στρατό, ξέρετε τι θα σας λέγανε. Πάρε 10. Πάρε τα 3 μου θα σας λέγανε βασικά. Τρώξες, πάρε 10 ρε. Λοιπόν, πλησιάζεις τις βενζίνες, να ξέρεις. You are very very close. Να, ο Billy Jarley έχεις ευαίσθητα αυτάκια. Και εσύ έχεις ευαίσθητα συναισθήματα. Ρε Άννη, μην μπουρδουκλώνεις εδώ, όχι στα καλώδια. Μην και μωρί. Θα σε βάλω τιμωρία. Το δρόμο έχασα! Κόψε. Εσύ φταίς τώρα. Τι έχω αυτό, πατάς στο πέντερ, μαλάκα. Ναι, ρε, συγγνώμη. Άννη, πιάστηκες. Έλα, εντάξει. Ελευθερώθηκες, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πάει να μείνεις στα πόδια μου. Και στα πόδια του Πέτρου. Εδώ.
Εδώ σε θέλω. Κάτσε κάτω. Σοκολάτα και τιμόνι ή κρεβάτι. Τι εννοείς? Φεύγει, λέει, πάει στο Man Cave. Τα λέμε, ρε Κώστα. Στο Man Cave. Ποιος Κώστας? Πουλημένε. Σοκολάτα και τιμόνι ή κρεβάτι. What? Τσίπουρο. Σας έχει έρθει email στο Eurotrack. Δεν μας νοιάζει, δεν τα κοιτάμε τα email μας. Εμείς είμαστε παλιά σχολή σε φορτηγατζίδες. Δεν υπήρχαν τα email και τα κινητά τότε. Έχουμε μόνο ένα παλιό GPS εκεί πέρα. Δεξιά δέρμα πρέπει να πας εκεί με το πράσινο. Ναι, και θα πάω τα γόρι. Κανονικά από εδώ έρχονται τα γιο ταχύες. Έπρεπε να πας από εδώ για να έρθεις που πάνε τα φορτηγά. Δεν με νοιάζει. Όπως είναι και στην Εθνική. Λοιπόν. Όπα, όπα, σταμάτα. Όπα, όπα, σταμάτα το. Θα το τιγκάρουμε, Πέτρο. Για να δούμε πόσα θα μας βγει. Τιγκαρέτο, τιγκαρέτο. 200 ευρώ, 300 ευρώ, 400 ευρώ, 500 ευρώ, 533 ευρώ, μαδαφάκα. Ωραία, ένα μηνιάτικο, ρε φίλε. Φύγε, 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 όπως είσαι. Δεν μου λες. Φάμε και την άλλη. Τι? Φάμε και την άλλη. Τι απ' την άλλη? Φάμε και την άλλη, λέω. Εγώ καλά είμαι για τώρα. Δεν θέλω να καυλώσω παραπάνω με τις ενδορφίνες που παράγει η θα σοκολάτα. Θα φάμε και την Άννη, λέω. Α, τη φάμε την Άννη, ναι. Θα σε σουβλήσουμε, να σε φάμε. Είσαι και άσπρη, μια χαρά παίρνεις αρνάκι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, Άννη. Μπράβο. Να σκουφάνεσαι. Έλα, θα σκουφάνε. Φορτηγό με 3 δολάρια. Τι φορτηγό είναι αυτό με 3 δολάρια? Γέμιστο, το γέμισα, φίλε, το γέμισα. Είναι γεμάτο. Ούτε GPS να έχετε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Άντε, κουνηθείτε, ρε. Δες τώρα τα τσομπάντες που... Δες πόσοι έρχονται, θα περιμένεις την κίνηση τώρα. Σου πατήσω. Μην το σβήνεις, ρε, μην το σβήνεις. Μπορείς να βγεις, να το κλέψεις από δεξιά, να βγεις. Αυτό δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να το κάνεις, γιατί δεν θα σταματήσεις κανείς, αλλά δεξιά τους, αν βγεις, μπορείς να πας. Λες, να ναι, ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω εγώ τι λέω. Λες. Τι είναι, κοπέλα? Α, από εκεί. Τι, έλα. Γιατί βλέπω είναι ψιλοτσομπάνιδες, να πούμε. Τσομπάνιδες! Έχω live stream, Άννη, τι θέλεις? Τι σε έπιασε τώρα? Μα πώς το τσομπάνιδες, κολλήσανε εκεί πέρα, ναι. Να το συζητήσουμε. Ναι, εγώ δεν θα κάνω live stream για να το συζητήσουμε, πες. Πείτε τα εσείς. Ναι, πες μου, τι είναι? Τι είναι? Ποιος είναι? Σκάσε, Μαρή! Μη καυγίζεις με τα αυτιά μου! Ξέρω πώς θα την κάνω να καυγίσει. Άμα την πεις ποιος είναι, καυγίζει. Ας έχω προγραμματισμένη όπως τον υπολογιστή μου. Πώς είσαι, Μαρή? Λοιπόν, τι γεύση έχει, Άννη? Βατόμου. Λοιπόν, δεν ξέρω, μεταξύ βατράχη, πίθωνα και κατσίκας. Δεν την έχουμε γλύψει ποτέ. Μην είσαι σίγουρος. Μην είσαι σίγουρος. Μάλιστα. Δεν με βάζεις όμως να βλέπω που πηγαίνω. Βάλε με λίγο εκεί. Ναι. Α, μπράβο. Όχι, έτσι, έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Τώρα θα κάνεις εδώ το γύρο του de Triomphe. Θα κάνεις. Θυμήθηκα για τα γαλλικά που δεν έμαθα ποτέ. Ή αυτό ήταν ιταλικά. Έτσι, έτσι, με τη ροπή να μπεις, με τη ροπή να μπεις. Σιγά σιγά θα βγει. Πέτρο, δώσε τον γκάζι τέρμα και θα βγει. Θέμα το έχω. Έτσι, σιγά σιγά πάει. Του κουτσού, 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 κουτσού. Έχεις ροπή, έχεις τουρμπίνα, έχεις τα πάντα όλα. Έχεις κυβικά. Έχεις. Κυβικά. Έχεις ταχύτητες. Κυβικά. Ωραία, ωραία. Δώσε τώρα. Έτσι, από μένα τι πάει. Ωραία, καλά είμαστε. Γεια σου, γιατί έχασα. Άλλο, άλλο Nectar More. Τα καινούργια καλώδια που είχες πάρει για το PC για να ταιριάζουν με τα Noctua. Δεν θα γίνουν vlog, θα γίνουν μόλις έρθουν και τα LED. Τα οποία LED θα έρθουν μετά το Πάσχα. Και θα σας πω και ιστορίες πολλές, γιατί πήραμε και ακόμα ένα ιστοριάκι εδώ που έχουμε τα ακουστικά μας και αυτά. Ναι, έχουμε να κράξουμε. Θα σας τα εξηγήσουμε όλα, θα κράξουμε κάποια πράγματα. Έχουμε να κρινιάξουμε. Ναι. Πίθωνας θα σας πέσει βαρύς. Αδερφέ, πίθωνας, σου λέω τώρα φάση είναι να πούμε. Που το μαγειρεύεις μες στην ψησταριά. Τι φάση είναι αυτή? Είναι, πώς μυρίζει, Άννη? Τι γεύση έχει, Άννη? Εγώ δεν τη χάνω την κουβέντα. Με μεγάλη χαρά αναφέρω ότι μετά από 6 χρόνια διάκοπης υπηρεσίας ο Phenom 2 αποσύρεται για Core i7-6700K. Unigamers.gr, μπράβο, έκανες απόσβεση το hardware που είχες. Μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια δεν δικαιούσε να πάρεις ό,τι θες. Μπράβο. Κάπτεν, αν είσαι ένας φίλος μου, έχει την G29. Τυχερός. Να τη χαίρετε. Τυχερός, γιατί εγώ έχω το Driving Force GT που το έχω δώσει στον Πέτρο. Η G29 είναι η G25 που έχω, αλλά με τα έξτρα κουμπιά που έχει το Driving Force GT.
Και είναι καλή φάση. Είναι γενικά. Αλλά δεν έχει λευγέ. Πρέπει να τα δώσει έξτρα για το λευγέ. Πρέπει να τα δώσει. Κατάλαβε. Στη G25 γινόταν και sequential ο λευγέ. Στη G27 δεν γινόταν sequential. Στη G29 πρέπει να τον αγοράσει και χώρια, έτσι. Καπιταλισμό, φίλε. Καπιταλισμό. Τον αγοράζει. Τον αγοράζει το λευγέ. Στη G27 τον αγοράζει. Τον αγοράζει το λευγέ. Ναι, πα και τον αγοράζει. Τον αγοράζει το λευγέ. Δεν είναι καθόλου σεξουαλικό υπονοούμενο αυτό που προσπαθεί να κάνει, Πέτρο. Το λευγέ λέω. Όχι. Το χαϊδεύω, τον ανακατεύω το λευγέ είναι λίγο σεξουαλικό. Τον αγοράζει. Τον ανακατεύω το λευγέ. Δεν είναι δονητή, Πέτρο. Το πα πρώτη θέα, τρίτη, α πούμε εκεί πίσω. Γκάζω σε φουλ να δω τι θα γίνει. Είναι γκαζωμένο φουλ. Κουβαλάει 22 τόνου, δεν γίνεται τίποτα. Είναι και μικρή ανηφόρα έχει. Ναι, βέβαια, αλλά όλα. Αυτό που θα γίνει είναι να έχουμε υπομονή. Έχει γαμάτο φρένο η 29, ναι. Ισχύει. Πλούτονα, πότε θα έρθετε. Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε ταξίδι προς τον Πλούτονα αυτά τα 100 χρόνια. Κοίταξε, ίσως την Αφροδίτη μόνο. Προηγείται Αφροδίτη και, ναι. Και ο Άρης. Και Άρης που είναι και της μόδας. Ναι, και γιατί σκύψε να την πάρεις. Ή και να έρθω που θα φρένα, φρένα, πολλά να πούμε, πλησιάζω στο δω. Μα πολύ ιδιότερη. Άμα είχαμε λεφτά ρε Νίκο θα παίρναμε και φάνατε. Ισχύει, Drifting Mango ισχύει. Ισχύει και τις κοιτάω τελευταία, κοιτάω και ολόκληρα, πώς το λένε, με κάθισμα και τέτοια. Έτσι, τα παίρνεις να κοιτάς. Με 2,5-3 χιλιάρικα όλα μαζί, τα παίρνεις μια χαρά, αλλά προτιμώ να αλλάξω το μηχανήμωμα να δώσω τόσα λεφτά. Πήραμε υπολογιστή, πήραμε. Toll paid, motherfucker. Έτσι, έφυγες. Από Ελλάδα ξεκινήστε, υπάρχει map ελληνικό, υπάρχει, το έχω παίξει παλιότερα. Oh, hello, μπρατσάκι TV. Υπάρχει το έπαιζα παλιότερα, αλλά δεν το παίζουμε πλέον. Με τους Έλληνες δεν το παίζουμε γενικά με τους Έλληνες. Αλλά έχουμε το Going East, το DLC, γιατί εμείς είμαστε ζάμπλουτοι και έχουμε το DLC. εντάξει τότε παιδιά, κρίμα όμως. Γιατί πράγμα λες τώρα, κρίμα. Παιδιά δεν κουρεύτηκα, τι μου λέτε με για το κούρεμα. Με για το κούρεμα, επιμένει ο Γκρέκο Φουλβίκο. Με για το κούρεμα. Δεν κουρεύτηκα. Δεν έχει σημασία. Είναι τώρα που άνοιξε ο καιρός και σε χτύπησε ο ήλιος. Ξάνθινες λίγο παραπάνω από το κανονικό σου και φαίνεται σαν να κουρεύτηκες. Μάλιστα. Εγώ ξέρω από αυτά, έχω κάνει και κομμωτήριο. Oh, πιάστηκα ρε φίλε, τόση άρρωση στο τιμόνι. Νίκο, πες για το κανάλι μου, κάνω live. Κάτω ευρώ. Αν θες να διαφημίσω το κανάλι σου στο κανάλι μου, 100 ευρώ για να ανταλλάξουμε το πρώτο email. Τι λέτε ρε παιδιά, πες για το κανάλι μου, κάνω live, στα αρχίδια μου. Τι δεν κατάλαβα, πήγα εγώ στο δικό του κανάλι να του πω κάνω live. Μην τρελαθούμε να πούμε, εγώ τους δάσκους να πάρω εδώ πέρα να πούμε. Ξέρεις, κλασικός Νίκος. Είναι και το δεξί μου το χέρι που πονάει τώρα και όχι τίποτα άλλο, μου από πολλά θα αρχίσει και θα με δεις και δεν μπορώ να κάνω, μόνο άμυνα θα μπορώ να κάνω έτσι. Το ξέρετε άλλωστε. Μόλις του έρθει το βγάζει. Το προκάλεσε. Μόλις του έρθει το βγάζει. Το προκάλεσε. Πήρα Division, το δεύτερο παιχνίδι μετά το Metal Gear που το είδα από εσάς και έτσι ψήθηκα. Καλά έκαμε. Λούτσος, καλά έκαμε. Λούτσος. Ο Πέτρος είναι ευτυχισμένος που κάνουμε live stream. Μαλάκα, οδηγάω χειρότερα να κάνουμε live stream. Και το Metal Gear και το Division, ωραία παιχνιδάκια. Ναι. Πάμε μαζί ένα LOL. Θα γελάς πολύ άμα παίξουμε LOL. Θα είσαι συνέχεια LOL. Ποιος το είπε αυτό? LOL. Αυτό το λέει ο The Greek Monkey. Νομίζει ότι ξέρω εγώ από LOL. Είχε έρθει μια φορά ο Μπιλιμάου και το βάλαμε στις τρεις οθόνες στο LOL. Άντε, εντάξει, δεν βελτιώθηκε τίποτα. Το ίδιο διάφορο που ήταν το παιχνίδι. Δεν πατώμαλα. Οι Gramers θα κάνουν live αύριο. Και δεν τους ρωτάς, δεν έχω ιδέα τι θα κάνουν οι Gramers αύριο. Εγώ αύριο έχω άδεια, αδερφέ. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Αύριο θα ξυπνήσω το πρωί. Θα ετοιμάσω το βίντεο που θα δείτε το απόγευμα. Τέτοια πράγματα. Θα παιχτεί φασαρία να φωνάξω ξάδερφο. Ξάδερφο. Ναι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να φωνάξεις την οικογένειά σου για να μαλώσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς να μας βλέπουν. Άσε που μετά θα έχουμε και πολλούς μάρτυρες στο δικαστήριο. Και εγώ είμαι λίγο πιο διάσημος από σένα, οπότε θα κερδίσω. Οπότε σκέψου το λίγο λογικά. Πού τη βρήκε ρε την G29 μεταχειρισμένη? Πότε πρόλαβε? Δεν πρόλαβε να βγει τη μονιέρα. Τυχερός ήταν. Νίκο, το γραφείο το έφτιαξες? Όχι, παιδιά, είναι να αγοράσω καινούριο γραφείο. Πήγανε πίσω κάποια έξοδα. Κάποια πήρα άλλα πράγματα. Αντί να ξόδεψα τα λεφτά εκεί. Είναι να φτιάξουμε κάτι για μας τον Νίκο. Πήγαμε και Αθήνα. Θα το δείτε σε vlog όπως. Πήγαμε και Αθήνα και δεν ξέρω πότε θα καταφέρω να κάνω το καινούριο το γραφείο. Θα το δείτε πάνω σαν να το κάνω. Μπορεί να μην πάρω ποτέ γραφείο. Μπορεί να πετάξω και αυτά που έχω.
Καλή φάση. Θα πετάξω όλα. Θα μένω στο πάτωμα όπως έμενα στην Αγγλία. Φύγε Μαρή. Σε παρακαλώ πολύ, κορίτσι. Σε παρακαλώ πολύ στη θέση σου. Αλλά, δεν έχει θέση εδώ μέσα. Εν τω μεταξύ, ξέρει ότι. Παίζει με από ποιο μπαλκόνι θα τα πετάξει για να με από κάτω να πιάνω, ρε φίλε. Κάθεσαι στη θέση τη. Α, έτσι ξέρει. Οπότε παίζω, βάζω την καρέκλα που κάθεται τώρα ο Πέτρος δίπλα. Έλα Μαρή. Έλα Γκαλίτσα μου. Έλα Μαρή. Μην σηκώσει μόνο τα αυτή, ανέβα. Ήρθε το καινούριο μου PC. Με γέστε, man. Από πού ήρθε? Βαριέμαι να χτίσω το καινούριο μου PC. Δεν νομίζω ότι υπήρξε στιγμή στη ζωή μου που είχα καινούριο hardware και βαριόμουν να το κάνω. Ακόμα δεν έχει έρθει αυτή τη στιγμή. Μα ανυπομονείς, ρε φίλε. Μόνο ανυπομονείς. Μιας και το ανέφερες, εσείς με τη VDSL. Εσείς με τη VDSL, εσείς οι τέτοιοι. Εσείς εκεί παράξενοι. Οι τέτοιοι που έχετε VDSL, μπορείτε να βλέπετε βίντεο κλπ. Όταν κάνετε uploading videos. Ναι, κανονικά. Κανονικά. Και multiplayer παιχνίδια μπορούμε να παίξουμε, αλλά εκεί έχει ένα μικρό ping, ας πούμε, δεν είναι ότι πιο ιδανικό. Αλλά για να δούμε, ναι, εννοείται, εγώ βλέπω Netflix. Τώρα βλέπω το Orange is the New Black. Με γυναικείες φυλακές. Έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με τους χαρακτήρες. Ναι, ναι, στεναχωριέμαι κιόλας σαν αφάσεις. Αύριο Siege, αύριο... Τι είναι αύριο, τι θα ανεβάσουμε αύριο. Τίποτα, να έρθεις να δεις αύριο. Έλα στο YouTube να μάθεις. Δεν θυμάμαι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα το μοντάρο. Ούτε ο Πέτρος νομίζω ότι το έχω τελειώσει μισό, αλλά δεν έχω ξεκινήσει καν. Αλλά αύριο έχω άδεια. Αύριο έχω άδεια. Χαλαρά. Θα δουλεύω για εσάς. Να ρωτήσω κάτι στο YouTube, τα κίτρινα σημεία στα βίντεο εσείς τα βάζετε. Τα κίτρινα σημεία είναι διαφημίσεις. Εμείς διαλέγουμε πότε θα μπουν οι διαφημίσεις, αλλά ούτως ή άλλως περισσότερο χρησιμοποιείτε adblock και δεν μας βοηθάτε. Έτσι ώστε να βελτιώσουμε το εισόδημά μας μέσα από το YouTube για να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα και καλύτερα βίντεο. Οπότε βάζουμε και παραπάνω διαφημίσεις. Παραπάνω. Μία διαφήμιση βάζουμε στη μέση και μία στην αρχή και μία στο τέλος. Και σας βγάζει μπανεράκια τις περισσότερες φορές, γιατί δεν έχουμε πολλά views ακόμα. Για πείτε, πώς αποδοχή έχω αδερφή στην ηλικία σου να σου κάνω κονέ. Greek Monkey, δεν ξέρω αν υπάρχει γυναίκα αυτή τη στιγμή η οποία μπορεί να με ανεχτεί. Ήδη αγχώθηκα που μου το είπες, αλλά. Μη μου το αγχώνετε. Αν θες, μπορείς να μου τη συστήσεις, αλλά παίζει μετά να έχεις πρόβλημα με την αδερφή σου για όλη τη ζωή. Να μην σου μιλάει. Να σε χτυπάει χωρίς να σου εξηγεί γιατί. Παίζει να σε βγάλει και επικηρυγμένο και θα γίνουν όλα πολύ σύντομα, να ξέρεις, γιατί εγώ είμαι ανεκτικός με τα πάντα. Καλησπέρα, Randy Green Gamer, άλλο man. Ο Νίκος πριν το έχει adblock, το λέει. Ναι. Ποιος άλλος έχει adblock, για πείτε. Όποιος έχει adblock δεν μας βοηθάει να βελτιώσουμε το εισόδημά μας, το οποίο είναι 30 ευρώ το μήνα. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, αλλά όταν παίρνω εγώ καινούριο hardware γιατί τα μάζεψα τα λεφτά για τα γουστάρω, τώρα θα γκρινιάξω. Τώρα είναι η ώρα που θα γκρινιάξει ο Νίκος. Όταν εγώ παίρνω το hardware όμως και το γουστάρω να πούμε γιατί μάζεψα τα λεφτά και τα βάλα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και κατάφερα να το πάρω το hardware, ξέρεις τι έρχονται μετά και με λένε. Βγάζεις λεφτά. Ότι το παίζω πλούσιος. Κατάλαβες. Αλλά αυτός που μου το λέει και το adblock. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, αλλά άμα το βρω, όχι αυτή την περίοδο, έχω τον νόμο μου, αλλά όταν θα είμαι καλά θα το σπάσω στο ξύλο. Εγώ επειδή έχω ποτά το PC σας βλέπω από κινητό και δεν έχω adblock. Ναι, στα κινητά δεν έχει. Να βλέπετε όλα από τα κινητά που δεν έχει adblock, σωστά. Ποιος είναι ο ναρκωμανής? Ποιος είναι ο ναρκωμανής? Έτσι λέει ο Σάκης. Λέει ναρκωμανής είναι αυτός, ρε. Ποιος ρε. Ποιος. Πείτε μας και εμάς, ρε. Βρήκε στο Insomnia πολύ καλή τιμή. Τι βρήκε? Μάλλον για τη μονιέρα μου λέει. Πώς βάζεις adblock, δεν θέλω να βάλω, σας υποστηρίζω απλά να ξέρω. Google it. Εγώ δεν θα σας βάλω στην whitelist, λέει, το ξέρετε ρε παιδί. Άρα, είσαι καλύτερος. Double jump, είσαι καλύτερος. Στη μαύρη λίστα μας είχες. Όχι. Γιατί ρε, τι σου κάνανε. Μας είχε να μην παίζουν διαφημίσεις, τώρα θα μας βάλει να παίζουν διαφημίσεις. Και θα κάθεται με τις ώρες και θα λέει μόνο διαφημίσεις θέλω να βλέπω αυτή. Μαλάκες δεν βγάζουν καλά βίντεο, ας παίξει καμία διαφήμιση, πας και χαλαρώσω λίγο. Σας βλέπω και φάτου σήμερα, ρε, εσείς κλαίω. Ναι, γενικά υπάρχει έτσι μια μεγάλη Πέμπτη. Πρόσεχε, θα βγεις από το δρόμο, είσαι στη γραμμή. Είναι μεγάλη Πέμπτη. Είναι τεράστια αυτή η Πέμπτη. Να, τέτοια είναι. Είναι τόσο μεγάλη Φακλάνα. Πέμπτη. Φακλάνα. Βγαίνει από τον δρόμο, βγαίνει από τον δρόμο, πατά στον δρόμο. Αφού βλέπω, ρε μαλάκα, τον καθρέφτη βλέπει αν είσαι σωστά στον δρόμο. Α, τον καθρέφτη. Τι, ο καθρέφτη λέει την αλήθεια, Πέτρο. Α, τον καθρέφτη. Ο καθρέφτη λέει την αλήθεια. Μην τον κοιτά τον καθρέφτη. Μην τον κοιτά. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο γιατί είμαι κεφάτο. Ναι, ρε, εξήγα. Πήρα άδεια για αύριο. Πήρα άδεια, ρε παιδί. Είχαμε υποχρεωτική άδεια στο γραφείο, αλλά αποφασίσαμε να το παίξουμε αντίσταση. Αλλά εγώ δεν άντεξα πειράδια. Είσαι σε αντίσταση. Έτσι ρε, έτσι. Όχι ρε, όχι. Δεν θα μου δώσετε με το ζόρι άδεια. Άντε καλά, θα, εγώ, άντε καλά θα την πάρω. Δεν ξέρα ότι κόβει και αυτούς του είδους διαφημίσεις. Νόμιζα μόνο τα
Αναδυόμενα ότι κόβει. Γενικά, παιδιά, κόβει όλες τις διαφημίσεις. Μπορείτε να το ρυθμίσετε, αλλά τώρα. Να πω κάτι. Μας έχετε λίγο παρεξηγήσει. Να μας προτείνεις κάποιες σειρές. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι λίγο μας έχετε παρεξηγήσει. Όποτε μας βλέπετε και φάτος μας. Δεν έχουμε πιει τίποτα. Όχι, ναι. Είμαστε και φάτος. Εγώ ήπια καφέ, με περιμένει άλλη μια κούπα. Νωρίτερα ήπια άλλους 3 καφέδες σήμερα. Πίνω πολλούς καφέδες. Σας εξήγησα, δεν έχω πολλή δουλειά. Άλλωστε, βίντεο games παίζουμε. Γιατί δεν είμαστε και φάτοι. Ναι, ανά μπράβο. Αυτή τη στιγμή είμαστε φορτηγατζίδες. Ωραία, μαλάκα, Νίκο, τι με έβαλες και οδικά να πούμε τώρα. Είμαστε φορτηγατζίδες κάπου στην Ευρώπη. Γιατί τώρα κάνουμε live stream να πούμε. Γιατί τώρα κάνουμε live stream, θα μπορούσαμε να πίνουμε τσίπουρα τώρα. Ναι, γαμώ το. Γαμώ το, χάνουμε την ώρα μας με live stream. Αντί να καθόμαστε και να πίνουμε τσίπουρα. Τι μαλάκες είμαστε να πούμε. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Εμείς είμαστε geeks. Έχουμε και man caves. Πέδες, πού θα κάνουμε Πάσχα? Εγώ θα κάνω με την οικογένειά μου και ο Πέτρος θα κάνει με τη δικιά του. Καλή φάση. Καλή φάση. Οικογενειακά Πάσχα. Με τη δικιά του εννοώ με το κομμενάκι, όχι με την οικογένειά του. Έλα ρε μαλάκα, μπορεί να βλέπει η Χριστίνα το live stream. Έλα, αποκλείεται. Δεν μας παρακολουθεί, δεν μας έκανε παρατήρηση. Πού το ξέρεις, θα με κάψεις ρε μαλάκα. Όχι ρε, δεν θα το μάθει. Θα το πει κανένα. Φωτιά θα με βάλεις, φωτιά. Φωτιά. Αν έψαξα τη μόνη Ταλίκα. Αν είναι να αλλάξω τιμόνι, θα βάλω ένα αγωνιστικό τιμονάκι στη τιμονιά. Ωραία, μπλούζα σε Ελένη φοράς. Τι? Ο Τζόρτζεμ. Ναι, ρε, είναι από το Τόκιο. Ναι, ρε, φίλε. Τι θες, κορίτσι μου. Τόκιο Drift. Τι θες, θες να μαλώσουμε τώρα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ποιο σα γάμει, ποιο βιαστή, τι έχετε πάθει με αυτή τη μαλακία. Κάτι παίζει. Να βιαστούμε. Θα σα γαμίσει σε λίγο ο βιαστή. Να βιαστεί. Εσύ να βιαστεί. Όχι ο βιαστή. Να βιαστεί. Έκανε λάθος, αντί να γράψει να έγραψε ο. Τι παίζεται εκτός καναλιού αυτή την περίοδο, Division. Εγκατέστησα το Assassin's Creed το Syndicate και θα το παίξω σε κάποια φάση. Γιατί τώρα το τερματίσαν οι Gramers. Και εγώ πολλά εγκατέστησα. Εγκατέστησα και το Division. Το Division. Ο The King's Guard ήρθε με στερεότυπα. Περίμενε, εδώ δεν έγραψε. Ήρθε με στερεότυπα. Πες, τι είπε. Ο Νίκος κάνει πιο πολύ για φορτηγάντζης γιατί έχει τα μουσια και την κυλίτσα. Κατάλαβες. Εσύ που είσαι στυλάκι και φαλακρός, δεν κάνεις για φορτηγάντζης. Όχι, οι φορτηγάντζηδες είναι μακριμάλιδες, λέω. Έχουν μουσια. Μακριμάλιδες δεν είναι. Για πιτσαδόρος, τι. Ο Πέτρος γιατί θα έκανε, γιατί επάγγελμα θα έκανε άραγε, για πείτε μας. Αφού εγώ θα έκανα για φορτηγάντζης που είμαι κυλάρας, γιατί με λέει ότι έχω κυλίτσα. Δεν κατάλαβα. Εγώ γυμνάζομαι κάθε μέρα. Κάνω 3 εκατομμύρια κάμψεις κάτω στο μυαλό μου. Σας ευχαριστώ για μένα μεγάλη μάπα. Γούστα. Ω, να την περάσω οικογενειακά θα την περάσει το Πάσχα. Γούστα. Νίκο, αύριο τι κάνεις, έλεγα να βγαίναμε. Ποιος είναι? Sorry, man. Ποιος θα βγει? Ποιος είσαι? Ποιος θα βγει? Δεν ξέρω, ρε φίλε, θέλει να βγούμε. Τώρα εγώ αγχώθηκα, θα κλειδώσω το βράδυ, θα βάλω και συνεγερμό. Όλοι με έχουν για μοντέλο, μαλάκα, μπράβο. Έτσι, χαλαρά με τους βιασμούς. Έτσι, μπράβο, πες τα λίγο. Με έχουν για stripper. Για λαγός λέει κάνεις. Για stripper και για μοντέλο, δηλαδή. Μοντέλο. Άντε, γεια. Έχει φαρδί κόλλο. Έχει φαρδιά, λέει κάνει ο Πέτρος, δεν κάνει για μοντέλο, να ξέρετε. Φαρδιά, λέει. Να κουβαλάει γάλατα, αυτό νομίζω ότι είναι. Σουβλατζής, ε. Εντάξει, ψητά ήσουν, να είπα ότι ψητά μάγειρα ήσουν. Ψητάζει, δε σιγά μου και μαλάκι. Ψητά μάγειρα στο ίδιο πράγμα. Σουβλατζής, μαλάκι. Ο Πέτρος θα έκανε πιο πολύ για αυγό. Εσύ για ομελέτα, φαντάζομαι. Ελάτε μετά την ανάσταση να τσουγκρίσετε τα αυγά σας. Θα τα τσουγκρίσουμε. Στριπτιτζού. Μου φύγε το φορτηγό. Στριπτιτζού. 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 Θα μπορούσες να είσαι στριπτιτζού. Πορνοστάρο, Πέτρος. Σε καταλάβανε. Τα μεγάλα πουλιά δεν κρύβονται. Μπουρδελιάρης. Εντάξει, με τον Πέτρο, άντε. Τι αφού. Πιάσουμε κανέναν άλλον τώρα. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει τα επαγγέλματα. Αντί να πείτε πυρηνικός φυσικός, αντί να πείτε ξέρω εγώ. Ναι, τι, όλοι το. Πώς το λένε, στο κολάδικο όλοι. Καθηγητής κυφαντικής μηχανικής ή ξέρω. Κατευθείαν να τον κάνετε, μιλάμε. Στο κολάδικο. Ναι, κατευθείαν. Στο κολάδικο. Το έχουμε στο μπουρδέλο με την. Η πουτανιά δεν κρύβεται. Τη λιχτή πίτα. Να μην πέφτει μαλλί επάνω στο σουβλάκι. Έχει δίκιο. Έχει κάποιο όχι, δίκιο. Όχι, δεν έχει δίκιο. Είναι καμένο, φίλε. Όχι, το γεγονό. Το μπρατσάκι είναι καμένο, φίλε. Γιατί πήρε το πιτό χειρό του και δεν τρίχε μέσα. Τι είχε. Είναι καμένο. Την έχει πατήσει γι' αυτό. Α, εμπειρικά. Βρήκε τρίχα, ναι, κατάλαβα. Εμπειρικά σου λέει, δηλαδή. Σου λέει κάτι ένα τέτοιο θέλω, ρε φίλε, να μου τη λέει το. Αλλά κανεί δεν είπε ότι θα μπορούσε να είναι κολυμβητή. Γιατί αν ήταν κολυμβητή, έχει και αεροδυναμική. Γλιστράει το νερό.
γλιστράει το νερό, άμα το δείτε σαν δελφίνι. Οπα, εδώ, φρένα, φίλε, φρένα, 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 δεξιά, οπα, φρένα, δεξιά. Οπα, όχι φίλε, νεκρά, ρε μαλακά, όχι νεκρά, δεν έχει στροπή. Άνα μπράβο, άνα μπράβο, μα έχει στροπή, στρίβει πιο σωστά. Το στρίψα, το στρίψα. Το στρίψα, το έκανε, σαν δεν τα μούτρα δεν έπαθε damage. Δεν έπαθε. Δεν έπαθε, αλλά όχι, να σε δω πώ θα το ξεκινήσει τώρα στην ανηφόρα, 22 τόνου και σκαλωμένο πίσω κιόλα. Δώσε λίγο αριστερά να πάει λίγο αριστερά. Αριστερά, Πέτρο, αριστερά. Το ξεσκάλωσε. Βάλ το μπροστά. Πάντα φρένο, σε παίρνει κάτι φορά. Περίμενε να πάρει μπροστά. Κάτσε, ας το βάλω εγώ μπροστά, ας το βάλω εγώ μπροστά. Περίμενε, περίμενε, έχεις νεκρά, έχεις νεκρά. Ας το βάλω εγώ μπροστά. Λοιπόν, ας το να πάρει. Λοιπόν, κρατάς το φρένο με τη φτέρνα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να βλέπεις τον γκάζι και με συμπλέκτη. Το συμπλέκτη μη βιάζει σαν τον άνθρωπο. Όπα, όπα, sorry, sorry. Δίνω μίζα, δίνω μίζα. Σκατά, έλα, έλα, έλα. Όταν έκανα σκατά, εσύ πήγε να πούμε εκεί πέρα. Με τα επαγγέλματά σα. Σουμπαρού η μπρέζα να είχε ρε φίλε, έτσι δεν θα το παίρνει στο φουρκέτι. Έλα, έλα, δώσε, δώσε, κράτα τον γκάζι, κράτα τον. Ναι, πρέπει να αφήνει και το φρένο σε κάποια φάση. Τα αφήνω, ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ έτσι πω τα έχω τώρα. Βάλε με μπροστά λίγο. Τι να σε βάλω. Βάλε μπροστά. Δώσεις. Έλα, έλα. Δεν θυμάμαι για το χειρόφρενο ποιο είναι, να σου πατούσα χειρόφρενο. Κάτσε. Το ένα, όχι. Δώσε πόνο, ρε. Δεν πάω να το κάνεις, ρε φίλε. Δεν γίνεται να έχεις πρώτη και να... Δεν θα ξεκινήσεις ποτέ αυτό που κάνεις. Σταμάτα. Λοιπόν, σήκω. Όχι, θα το ξεκινήσω. Σήκω, όχι, δεν μπορείς να το ξεκινήσεις, είσαι ανίκανος. Όχι, βάλτο, θα το κάνω. Δεν θα μπορέσεις. Βάλτο! Θα προσπαθήσω. Βάλτε στοίχημα, θα μπορέσει. Δες, είχαμε τόσο ωραία κουβέντα και μας τη χάλασες γιατί είσαι άχρηστος. Σε βάζω μπροστά, σε βάζω μπροστά. Κράτα τον γκάζι, κράτα τον γκάζι. Δώσε μπόλικο γκάζι ρε μαλάκα, μη φοβάσαι, δεν θα χαλάσει. Δώσε γκάζι, άσε το συμπλέκτη σιγά σιγά και άσε και το φρένο. Φύγε στον γκάζι, μόνο στον γκάζι, μόνο στον γκάζι, μόνο στον γκάζι. Άντε, τελείωσε. Δες και δεν ξέρεις να παίρνει ανηφόρα να πούμε με τα μάξι. Λοιπόν, χάσαμε μερικά comment. Έχει συμπλέκτη, ναι, παίζουμε με συμπλέκτη, παίζουμε και με το H shifter να έχει πρώτη, δευτέρα, τρίτη και να τα το αλλάζει μονά ζυγά και αλλάζει και εξάδες. Με 12 ταχύτητες είναι το φορτηγό, αριστερά θα πας. Λοιπόν, αναπληρωτής βοηθού χειριστή αυτόματης τέντας. Αυτό θα γινόταν ο Πέτρος. Όχι βρε, πλάκα κάνω, δεν θα μπορέσει, sorry. Ούτε αυτό δεν θα μπορούσε να κάνει, θα πατάς ένα κουμπί στην αυτόματη τέντα. Εντάξει, είναι αισιόδοξοι πάντως. Κάποιοι είπανε, όχι, κάποιοι είπανε. Ναι, τα κατάφερες όμως. Εσύ βγήκες από το λάκκο να πούμε τα σκάτα. Ναι, το πάτησα, αλλά σαν να μην δούλευε. Τι θες, ρε Άννη, τι θες. Δεν έχει τι να μας κλέψουν. Ότι είναι σημαντικό μες στο σπίτι είναι εδώ μέσα. Μην ανησυχείς. Το δίπλωμα βράδυ το πήρες καλά, λένε. Για πείτε λίγο. Σίγουρα. Okay. Διάβασα ένα comment τώρα και τα χάσα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Τι λέγαμε, που είχαμε μείνει. Μαλακίες λέγαμε. Πάντα λέμε μαλακίες, Πέτρο. Πάλι νιστάζει αυτός. Η ουσία των live stream μας είναι γενικά να λέμε μαλακίες. Άμα θέλετε να σοβαρή συζήτηση, μην σας γαμίσω. Ελάτε να κάνετε σοβαρή συζήτηση. Πάλι κινήσταξε αυτός, ρε φίλε. Πάλι νιστάζει. Λαδώνει ο Πέτρος. Το λάδωσε στο. Το σασμάν, το λάδωσε και πήρε μπροστά. Αν δεν το είχες λαδώσει, δεν θα πήγαινε. Το λάδος θα ψηλές. Πιλότος τότε να δεις αεροδυναμική. What? Ακόμα λένε για... Ο Πέτρος είναι τόσο μέτριος σε κάποια πράγματα που θα μπορούσε να γίνει μέχρι και πρωθυπουργός. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, Πέτρο, αυτή τη στιγμή που μοιράζεται στο live stream. Billy Mao που είναι, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Έχουμε απίστευτα διαφορετικά ωράρια με τον Billy Mao. Βρίσκομαι μια φορά την εβδομάδα με τον Ζόρι μαζί του για καμιά ώρα. Δεν υπάρχει. Είναι... Ο Billy Mao πιάνει δουλειά την ώρα που εγώ πέφτω για ύπνο. Και σχολάει από τη δουλειά την ώρα που πάω στη δουλειά. Και τις ώρες που εγώ είμαι, που έχω το free time μου, ας πούμε, που θα μπορούσαμε να βρεθούμε, είναι οι ώρες που αυτός κοιμάται. Και τις ώρες που εγώ δουλεύω είναι το free time. Και τις ώρες που εγώ κοιμάμαι, αυτός δουλεύει. Οπότε καταλαβαίνετε, σε κάνα ρεπό. Αλλά σήμερα έχει ρεπό ο Billy Mao, αλλά σήμερα δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Γιατί κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή του εκτός από να βλέπει μένα, όπως το να τη ζει. Αντίθετα με μένα που είμαι μέσα σε μια σπηλιά με έναν υπολογιστή. Μόλις μπήκα το ξέρω ότι έχασα πολλά. Αδερφέ. Είναι αδύνατο να σου εξηγήσουμε τι έχασες. Άνοιξε λίγο χάρτη, πρέπει να κοιμηθεί αυτός.
Ζούμε ρε λίγο. Πού πρέπει να κοιμηθεί, ρε. Κάτσε, περίμενε. Προχώρεσαι. Οδήγα. Κόκκινο είναι, ρε. Οδήγα. Ναι. Δουλέψα, εδώ, στο βεζινάδικο μπορείς να σταματήσεις που εκεί μπροστά. Έχει... Απλώς είναι από αριστερά, θα είναι λίγο δύσκολο να βγεις το πρωί. Για κάτσε λίγο. Θα βγω, ρε, το επόμενο είναι μακριά, σε αυτό θα σταματήσεις. Εδώ. Απλώς να ξέρεις με το που βγαίνεις είναι. Θα χρειαστεί να κάνεις και λίγο όπιστα. Δεν θα περάσεις το βεζινάδικο για να σταματήσεις. Εδώ. Ναι, είναι. Αου. Είναι εδώ κατευθείαν. Α, δίπλα σε όλο το φορτηγό. Ωραία. Άμα τα πηγαίναν τα φορτηγά έτσι με την νεκρά, όλοι νεκροί θα ήταν στο δρόμο. Έλα ρε, σταμάτα ρε. Όχι ρε, εσύ εξομοιωτής είναι, simulator σε λέω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και εγώ σε λέω. Αν είσαι παρακαλώ πολύ, κορίτσι. Θα τον τον κόλο τώρα. Τι από τον κόλο? Τον κόλο. Όχι, δώσε ευθεία, δώσε μέχρι να σου βγάλει το σήμα. Τον παίρνει πάλι, έτσι. Ναι. Τον παίρνει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει όπιστε να. Έλα, όπα. Κοιμήσου, παιδί μου, κοιμήσου. Ρέστα. Πάρε λάπτοπ για να βγαίνεις έξω με τον υπολογιστή σου. Όχι. Όταν βγαίνω έξω, έχω μόνο το κινητό μαζί μου και το χρησιμοποιώ μόνο όταν το χρειάζομαι. Μη σπας τα νεύρα τώρα! Απαπαπαπαπα. Ποιο, τουλάχιστον να θα ανέβει. Εννοείται εδώ όλα τα live stream μας ανεβαίνουν στο YouTube. Πούλα. Στο παρόν τουλάχιστον. Νίκο, πήρα σήμερα το Black Flag. Είναι παιχνιδάρα παρόλα αυτά. Μπορεί να είναι παλιό και να το πήρες τώρα, αλλά είναι παιχνιδάρα. Και τα παιχνίδια δεν γίνονται χειρότερα όταν παλιώνουν. Έτσι, τα γραφικά τους λίγο μένουν πίσω, αλλά το ίδιο το παιχνίδι δεν γίνεται χειρότερο. Οπότε καλά έκανες και το πήρες. 2,5 φορές το τερμάτισα. Δύο. Το έπαιξα αρκετά το Black Flag. Είχα τη μέση μου την περίοδο που ήταν το Black Flag. Και ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα εξ ολοκλήρου με Xbox Controller. Έπαιζα παλιότερα με Xbox Controller, αλλά έπαιζα λίγο. Το Black Flag, επειδή δεν μπορούσα να κάτσω σε πληκτρολόγιο ποντίκι, αναγκαστικά έπρεπε να είμαι πίσω, το έβγαλα όλο με Xbox Controller. Και μετά που το έπαιξα και με πληκτρολόγιο ποντίκι, μπορώ να πω ότι δεν χάνεται κάτι από το παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι το gameplay είναι και λίγο καλύτερο με το Xbox Controller. Απλώς είσαι πιο γαμάτος με το πληκτρολόγιο το ποντίκι. Τα κάνεις όλα με την πρώτη. Ενώ με το controller υπάρχει suspense, θα πατήσεις κάτι λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά εγώ που δεν νιώθω και πολύ. Δεν νιώθεις. Να βαγωσώσεις, γιατί οι περισσότεροι με ωραία σώματα είναι φαλακροί. Γιατί πιστεύουν ότι έχεις ωραίο κορμί, ρε Πέτρο. Δεν ξέρω. Τι έχουν για κανένα bodybuilder, έχουν μπερδευτεί. Τι είναι αυτές οι τέλειες αναλογίες του κορμιού, τι νομίζω ότι παράγονται φλέβες. Έτσι, είμαι φέτες. Σφίγγεις έτσι, κάνεις. Άστο, άστο γέρο, άστο. Άστο μπάρμπα. Όχι, εγώ δεν πνοούμε. Λοιπόν, κάποιος μας κάνει χώρο. Σε 5 ώρες φτάνουμε, σε 8,5 ώρες ο Zen DHD. Λοιπόν, περίμενε. Σε 5 ώρες φτάνουμε, σε 8,5 πρέπει να φτάσουμε. Εκτός του ότι είναι Assassin's Creed, είναι και ένα πολύ καλό πειρατικό παιχνίδι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ναυμαχίες που έχει το Assassin's Creed δεν τις έχει. Μπορώ να σκεφτώ κάποιο παιχνίδι που τις έχει αυτή τη στιγμή, σε action μορφή. Δεν μπορείς, Κράξτε λίγο σήμερα, άδερφε. Άριξες, εγώ έκραξα, σας είπα όλους μαλάκες. Έτσι, δεν άφησα κανένα να παίξω. Όλοι, είναι κουβά. Ούλοι. Να βαγωσώσεις, γιατί περισσότεροι με ωραία σώματα είναι φαλακροί. Όπως ο The Rock καλή ώρα στην καινούργια ταινία Baywatch. Είδα και γι' αυτό στο ίντερνετ. Θα παίξει και πάμε Λάντρεσο στο καινούργιο το Baywatch ταινία. Ναι, τη φέρανε πίσω. Φροντίσανε να την τραβήξουν από παντού και να αναπληρώσουν τη σιλικόνη ώστε να είναι φρέσκια. Μην ανησυχείτε, θα μοιάζει με την παλιά πάμε Λάντρεσο. Ό,τι δεν διορθώνεται θα το διορθώσουν τα. Θα πέσει μερικά παβέρτα, ναι, θα πέσει σπατουλάρισμα. Άμα ρε 3D, ρε, πιο φθηνά είναι τα 3D από το μαγκιγιάζ. Σπατουλάρισμα, αφού θα πέσει. Αν αφήσει απότομα συμπλέκτη Βινταλίκα, γι' αυτό δεν μπορούσε να την ξεκινήσει νωρίτερα ο Πέτρος. Όχι εδώ καμιά εταιρεία κάτι. What? Σε business meeting μπήκες εσύ. Με τέτοια μηχανή που έχει ο Πέτρος θα μπορούσε να είναι στο MotoGP. Δεν νομίζω ότι. Δεν έχει super sport ο Πέτρος. Θα μπορούσε να πάει στο MotoGP και να το δει, αλλά να συμμετάσχει με τίποτα. Η γιαγιά η Πάμελα με 99.999 φίλτρα πάνω θα είναι. Καλά, ναι, πώς. Αλλά θα είναι η Πάμελα Άντερσον, ρε φίλε. Ναι, το συναισθηματικό κομμάτι που τη φέρανε, εγώ του παραδέχομαι. Γιατί το Baywatch όταν ήμουν μικρός γι' αυτό το βλέπα. Α, μπράβο. Έσχερε το φύση να πήγε πάνω κάτω. Τι ήταν, η Πάμελα Άντερσον ήταν. Για τον David Hasselhoff να το βλέπω. Είχε και άλλες ωραίες όμως. Ναι, αλλά οι άλλες πηγαίνανε και ερχότανε. Η CJ Parker ήταν πάντα εκεί. Θυμάσαι το μελαχρινάκι. Ένα μελαχρινάκι ωραίο που πώς τη λέγανε. Δεν τη θυμάμαι τις γυναίκες, ξεχνάω. Τι λένε, ρε γάμο, πώς τη λέγανε. Ένα μελαχρινάκι. Κι άλλες την ψηλή.
Που γούσταρε ο Μίτς. Και γούσταρε και αυτό το Μίτς. Ιδιαίτερα ψηλή. Ήταν ζουμερή για αυτό. Αυτή την ψηλή τη θυμάσαι. Την ψηλή. Όχι, δεν ήταν ψηλή, ρε. Τη ζουμερή, ναι. Τη ζουμερή, θυμάσαι. Ήταν καμία που δεν ήταν ζουμερή. Ζουμερή. Να κράξετε, λέω, καμία εταιρεία πριν κάτι λέγατε. Θα κράξουμε στο vlog όταν έρθει εκείνη η ώρα και δεν θα κράξουμε ονομαστικά, θα κράξουμε γενικά. Γενικά θα κράξουμε. Ναι, θα κράξουμε την όλη κατάσταση του πώς εξυπηρετούν τα e-shops στην Ελλάδα, η πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Αλλά ας μην το ξεκινήσω αυτή την κουβέντα τώρα εδώ, γιατί ναι, θα το. Τι λέει. Άκουρε. Τι ρε. Σταμάτα να με. Πρέπει να σταματήσω, σε κοροϊδεύω, Πέτρο. Εγώ θα σταματήσω να μιλάω από εδώ και πέρα, γιατί. Το μόνο που κάναμε να κάνουμε. Αυτό εγώ θα πρέπει να το πω. Αυτό εγώ θα πρέπει να το πω. Δεν σου πέφτει λόγος, Πέτρο. Εγώ θα σταματήσω να μιλάω. Α, εσύ θα πάει αυτό. Βουδαπέστη το είδες. Γιατί κοκκινίζει ταχύτητα. Γιατί έχει, περνάει τα όρια. Το όριο ταχύτητα στο δρόμο. Ναι, μη σε νοιάζει. 70 είναι το όριο. Το λέει εδώ. Το είχαν και πριν. Δεν το είχε κόκκινο, αλλά την πινακίδα κάτω την είχε. Ναι, αυτό δεν το είχαν παλιά. Ναι, είναι μικρές οι πιθανότητες να σε γράψουν. Πρέπει να έχει κάμερα για να σε γράψουν για ταχύτητα, να ξέρει. Κράζει που έκοψε. Εμένα καθόλου. Δημιουργείς περισσότερο ρεαλισμό και ούτως ή άλλως έχεις χρόνο να φτάσεις. Νίκο Ξεκόλα. Α, το είπαμε αυτό, ναι, δεν κάνω να κοροϊδεύω τον Πέτρο. Ο Μπιλ πρώτο είπε, να ξέρεις. Εμένα μου άρεσε αυτό το μελαχρινό που λέει ο Πέτρος Κάρμεν Ηλέκτρα Πέτρο. Όχι, δεν είναι Κάρμεν. Έχει παίξει Κάρμεν όμως. Και Κάρμεν. Ναι, ρε φίλε. Ναι, τι είπες τώρα. Ειδικά η όπερα η Κάρμεν. Όπερα είναι. Τι είπες τώρα. Όπερα ή μπαλέτο η Κάρμεν. Νομίζω είναι μπαλέτο. Η Κάρμεν δεν έχει παίξει πολύ όμως στο τέτοιο. Δεν έχει παίξει σε πολλές σεζόν στο Baywatch. Μόνο η Πάμελα έπαιζε σε όλες. Μόνο το κορίτσι. Το κορίτσι. Μόνο το κορίτσι έπαιζε παντού. Πώς το λέγε ο Γεια σας, Αλάνια Τσίπισα Metal Gear, είσαι ωραίος. Ο Μπόρατ, πώς θέλω μια συμβουλή. Παμέλα, Παμέλα, ο Μπόρατ. Μπόρατ. Ναι, Άννα, μπράβο, εδώ ο Μπόρατ γύρισε την Αμερική για να πάει την παντρευτεί. Και έλει τρόμαξε. Sorry, τι λέει. Τι λέει. Θέλω μια συμβουλή για να βγάζω side dops, αν ακούω τις κασέτες, what. Ό,τι θες κάνε. Δεν κατάλαβα. Παράξενη ερώτηση. Πώς λέγεται το κανάλι του Πέτρου και του Νίκου. Είσαι στο κανάλι του Πέτρου και του Νίκου, γεια σου. Στο YouTube λεγόμαστε BitByte. Εδώ έχουμε ακόμα το παλιό το κανάλι που είχε partnership και δεν θέλαμε να ξανασχολούμαστε να τα πάρουμε καινούργιο partnership. Και λέγεται 4W Νίκος. Είναι το παλιό το κανάλι που έκανα εγώ streams. Το Twitch μας είπε ότι κάποια στιγμή θα μας τα στρώσει. Ναι, και θα μας αλλάξει το όνομα, θα δούμε. Νίκο, οδηγείς μηχανή. Ναι. Σήμερα την έβγαλα μια βολτίτσα την κυρία. Θέλει πλήσιμο και θέλει και σέρβις. Την άλλη εβδομάδα θα πάει σερβις. Με το που τελειώσουν οι διακοπές, θα πάει σερβις. Για κάποιο λόγο έχω πορωθεί με, αυτό, με το Skyrim, το έχω τερματίσει 4 φορές. Τέσσερις, τόλειωσες, ρε φίλε. Ο σουβλάκι 0 δεν βγαίνει από το σπίτι τα τελευταία 2 χρόνια. Παίζει Skyrim. Διάβασε το όλο, ρε. Ο Πέτρος έχει φέτες του τόστ για κοιλιακούς. What? Το βρήκες. Με γαλοπούλα και καστεράκι. Έτσι. Κάρμεν είναι όπερα. Οκ. Okay. Εγώ είμαι λίγο. Όπα, πω καλά που σταμάτησε αυτό. Με το Volvo, τι ήταν εκείνο. Του Volvo. Με του Volvo, ρε φίλε. Ακούω κασέτες βγαίνουν καινούργια side ops. Όχι, αν ακούσει κασέτες βγαίνουν καινούργια side ops, αλλά για κάθε side op που υπάρχει και για κάθε main mission υπάρχει κασέτα να ακούσει. Και υπάρχουν και διάφορες κασέτες οι οποίες είναι πολύ ωραίες για να μπαίνει στο story και σε αυτά. Ρε με αυτές τις κολογραμμές εδώ Αθήνα παλεύω μέχρι και σε source να δω live stream ενώ έχω τέρμα τη γραμμή. Χαμήλωσε γιατί μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Να ξέρετε ότι ο Firefox, Mozilla Firefox, βαράει κόλλημα αν κάνει live stream με πάνω από 30 frame και εμείς κάνουμε με 48. Ο Chrome είναι κάπως καλύτερος. Αλλά ο Chrome έχει περισσότερο overhead, το bandwidth που χρειάζεται για να μπορεί να βλέπει stream με μεγάλο bandwidth. Οπότε είναι λίγο και τρώει και. Το είδα, το είδα, σε λέω. Πήγε 9, ε. Φτάνω, τι λέει. Πόσες ώρες φτάνεις. Λογικά πρέπει να φτάνω. Τρεις ώρες. Κάτσε, μαλάκα, τι γίνεται. Έχεις ακόμα πολύ δρόμο, να ξέρεις γενικά. Πρέπει να είσαι εκεί σε 6 ώρες και φτάνεις σε 3. Έχουμε ακόμα. Η βενζίνη σου φτάνει. Δώσε γκάζια. Το όριο είναι 80 και πας με 60. Οπότε κάτι κάνεις λάθος. Τι μηχανή οδηγώ. Black Magic Woman. Black Magic Woman. Μας βλέπω ρε φίλε σε 10 χρόνια. Αν είδαμε Game of Thrones, αν τολμή, θα σε βρω, θα βρω την IP σου και από την IP σου θα βρω το σπίτι σου άμα μου κάνεις spoiler. Δεν έχω δει, περιμένω να βγουν όλα για να τα δω μια και καλή. Είμαι είδωλο στον καθρέφτη. Ευχαριστώ. 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 Αν είμαι, είπανε είδωλο. Ναι.
Ναι, αν με είπανε είδωλο, καλά κάνεις και χαίρεσαι, καλά κάνεις και κουνάς την ουρά σου. Το είπε και δεύτερο, Άννη. Έτσι. Όλοι, όλοι, όλοι μ' αγαπάνε. Όλοι μ' αγαπάνε. Όλοι, Άννη, όλοι. Είδες, έγραψες, είδες ασκήσεις αυτοπεποίθησης. Τα έγραψα, μ' αγαπάνε όλοι. Άρα δουλεύει. Πιάσε αριστερά, πιάσε αριστερά, έρθει καμάξι, βγάλε κανένα φλάς, μην του χώνεις έτσι. Μην είσαι ντουμπάς. Θέλω να κάνω το παιδί σου. Περίμενε. Περίμενε. Λέει Ντάριο. Δεν ξέρουμε καν αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Ωραία. Δεν, το νίκ σου δεν υποδηλώνει το φίλο σου. Δεν αρνήθηκα εγώ. Έτσι. Ναι. Προσφέρω τα παιδιά μου παντού. Το όποια, σπέρμα μου πάρε το. Όποια θέλει να την χρησιμοποιήσω, είμαι εκεί. Αλλά πρώτα να καταλάβουμε αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Πόσα κυβικά την έχεις. Ξεφεύγει η κουβέντα, νομίζω. Ναι, ναι. Εμείς φταίμε. Παίξτε Rocket League, ρε μάγκες μου. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά. Γιατί δεν το κάνεις, ρε φίλε. Μπορεί κάποια στιγμή, μπορεί. Όχι, έχει πολύ γέλιο. Ναι, αυτό λέω. Έλα να το παίξουμε το γαμημένο. Πρέπει να το αγοράσουμε. Πόσο έχει. Είμαι ένας μουσάτος με λευκή μπλούζα που σε χαιρέτησα στην Comic-Con με τον Billy, με θυμάσαι. Μουσάτο θυμάμαι. Άσπρη μπλούζα θυμάμαι. Ένα γυμνό μουσάτο θυμάται. Κάτσε, περίμενε. Πόσο γυμνό. Περίμενε, περίμενε. Με τον Billy. Με τον Billy. Με τον Billy GR με πολύ. Έχω στο. Δεν θυμάμαι άσπρη μπλούζα. Θυμάμαι, μουσικά θυμάμαι. Sorry, παιδες, πρέπει να βγω. Όχι, γιατί. Όχι, μη, κάτσε εδώ. Όχι, μαμά, άστο να δει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μαμά, Καλά, έτσι, ό,τι πει η μαμά θα κάνει. 20 ευρώ έχει το τέτοιο. Το router μου κάνει συχνά disconnects. Δώσε 20. Και άλλα 20, πρέπει να βρούμε 2. Το router μου κάνει συχνά disconnects και αρκετά συχνά κάνει συχνά reset να πάρω καινούριο router. Ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Όχι, για αρχή μιλάς με τον πάροχό σου. Όταν πάρε ένα σφυρί και σπάσε. Κάτσε λίγο. Δεν είναι, αγοράζω καινούριο router, δεν είναι με το καλύτερο. Για αρχή μιλάς με τον πάροχό σου να δει αν συγχρονίζει σωστά η γραμμή. Αν συγχρονίζει σωστά η γραμμή και συνεχίζει να έχει disconnect, πρέπει να δει μετά αν έχει πρόβλημα το router. Ο πάροχό σου είναι υποχρεωμένο να σου έχει router να δουλεύει. Οπότε μπορεί να βγάλει άκρη με τον πάροχο. Αν είναι σαφή, θα βγάλει άκρη με τον πάροχο. Αν στέλνει email σαν μικρό παιδάκι, δεν θα βγάλει ποτέ άκρη με τον πάροχο. Υπομονή θέλει, επανάληψη, πολλά τηλέφωνα, email και τέτοια. Αλλά θα γίνει. Εγώ είχα, όποτε είχα προβλήματα, μπορεί να παίρνει χρόνο, αλλά λυνόταν όλα. Εντάξει, να μην λέμε ότι θέλουμε. Το ξύ. Αν μετά επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι πρόβλημα το router και ότι το router δούλευε κανονικά και δεν είναι και η γραμμή, μίλαμε κανένα τεχνικό, δεν μπορώ, δεν τα ξέρω όλα. Αν θέλεις τώρα, τι να σου πω, ναι. Τι να σου πει. Να παίξετε το γαμημένο, 20 ευρώ κάνει. Μπορεί και να το παίξουμε. Το γαμημένο. Μπορεί και να το παίξουμε, ρε φίλε. Μπορεί και να τον παίξουμε. Μπορεί. Παίζει γιατί και διπλό και τριπλό και τα λοιπά. Έχει έκπτωση τώρα στο Steam. Ποιο? Ναι, δεν έχει λεφτά τώρα στο πορτοφόλι. Ας ήταν πληρώθηκα δώρο. Άλλες προτεραιότητες, ρε φίλε. Κάτσε λίγο, ναι. Περίμενε. Δηλαδή... Προτεραιότητα έχει. Έχουμε Πάσχα μεθαύριο, αρνιά, κατσίκια, κρέατα. Ψέρεις μηχανή. Βάλανε και μπάσκετ στο Rocket League. Ναι, κάτι διάβασα σήμερα. Τι λέει αγόρινες, όλα καλά, Blue Diamond, όλα καλά εσύ. Το NAT type μου είναι strict και έχω αρχαίο router. Άμα αλλάξει ο router, θα αλλάξει και το NAT. Λοιπόν, αδερφέ, αυτά που λες, αν τα καταλάβαινες, θα ήξερες. Θα είχες ήδη την απάντηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Ξέρω ότι είναι το NAT, αλλά αυτό που ρωτάς δεν βγάζει νόημα. Καλησπέρα, Σμάγκε. Πήρα Rainbow Six τη Δευτέρα γιατί το έπαιξα σε free weekend και μου άρεσε και είμαι ήδη 30 level. Παίξτε κανένα ματσάκι με viewers που και που είπα. Άλλο man, αποφεύγουμε γενικά να παίζουμε μαζί σας. Όχι γιατί δεν θέλουμε να παίζουμε μαζί σας, αλλά γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος γενικά που παίζουμε. Και τώρα παίζουμε Division, το Siege το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, μόνο για να γράφουμε. Τι? Γεια σας από Ελβετία. Hello to Sweden. Hello Sweden. Ελβετία. Έχουμε πιο ωραίες σοκολάτες εδώ. Η Ελβετία είναι. Sweden είναι. Δεν είναι η Σουηδία. Sweden. Η Ελβετία είναι. Swiss είναι η Ελβετία. Swiss. Hello Swiss. Hello to Swiss. Swiss hello. Sweden είναι η Σουηδία. Sweden είναι το Σουηδία. Το Σουηδί. Αν θα κάνουμε vlog την Κυριακή αυτή, την Κυριακή δεν θα έχει vlog, παιδιά. Είναι η Κυριακή του Πάσχα. Αφήστε μας ήσυχους να πάμε να φάμε κανένα. Θα σπάσουμε ένα βουλά και θα σου πούμε χρόνια πολλά. Αυτό. Φεύγω, πάω βόλτα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Λος Αβοκάντος. Λος Αβοκάντος. Πας για μπύρες, τι πας να κάνεις για πες. Ενώ φταίει το router ή η σύνδεση. Αδερφέ, δεν μπορώ να μυρίσω τα νύχια μου, δεν ξέρω. Σε chat
τεχνική υποστήριξη. Are you serious? Πάρε το ρημάδι τον. Τι, ό,τι είναι, τι, ό,τι είναι. Δοκίμασε να κάνει. Ωραία, σα βοηθάτε. Το τσάντα, ωραία. Αλλάξαμε κουβέντα. Μπήκε ένα να ρωτήσει τεχνική κουβέντα. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Τον είδα. Και φλάσ έχω βγάλει. Παρασκευή μεσημέρι σε χαιρέτησα και μιλήσαμε λίγο για το Siege. Λοιπόν, παύση. Να πω τι κάνει ο Νίκος, παιδιά. Στέκεται ο Νίκος εδώ. Κάμε, μαλάκα, 800 άτομα ήρθαν να πούμε για το Σαββατοκύριακο. Όχι, ρε. Δεν λέω για αυτό, ρε. Άσχετο τώρα. Α, δεν θυμάμαι, μάλλον. Το κεφάλι είναι εδώ. Ένα μάτι κοιτάει το chat και το άλλο το μάτι κοιτάει εμένα που σου οδηγάω. Αφού. Σε παρακαλώ πολύ, εγώ είμαι γκόμενα. Multitasking, μαλαφάκα. Εντάξει, και κάθε 28 μέρες κλαίω κιόλα. Κλαίω. Πρόσεχε! Πρόσεχε τα ακουστικά! Αναστήθηκε ο Ned Stark και ο Oberyn. Okay. Ελικόπτερο! Ελικόπτερο! Όποιος προλάβει το είδε. Όποιος πρόσεχε το είδε. Εχθές η Τουρκία 29 παραβάσει την εθνικό αέριο χώρο της Ελλάδας. Σκέφτεστε να παίξετε multiplayer Eurotrack. Euro τι απά, τα ρίξω τώρα, τι να κάνω. Εσείς σκέφτεστε να παίξετε multiplayer Eurotrack, εμείς όχι τόσο πολύ. Αλέκο, time out, όποιος κάνει spoiler για Game of Thrones, time out. Εγώ δεν κατάλαβα καν τα spoiler για Game of Thrones, γιατί αδιαφορώ για πράγματα που δεν θέλω να μάθω. Περνάνε έτσι, φιου, είναι, έχω ειδικό firewall φίλτρο, μέσα φίλτρο. Στον εγκέφαλό μου και όταν κάτι δεν με ενδιαφέρει να το συγκρατήσω, το ακούω και το διαγράφω. Μπορεί και να σε θυμάμαι, θυμάμαι με μουσια κόσμο να γνώρισα, δεν θυμάμαι άσπρη μπλούζα, εκεί με κόλλησες. Κάτι που είπαμε. Ίσως να με κάνει κλικ. Αν θα κάνουμε σε Doom. Θα παίξω πολύ Doom, δεν ξέρω αν θα δείτε σε Doom. Σε είπε μαλάκα. Είμαι μαλάκα. Ποιος μου είπε μαλάκα το γαμίσω. Πού. Που λες, άμα σου πει τι του είπατε και... Έφυγε το σκυλί. Άστο, το κάψαμε. Δεν κατάλαβα τι λέει. Ούτε εγώ. Δεν κατάλαβα τι λέει. Αυτή εδώ είναι επικίνδυνο με τους πετύχεις στον δρόμο. Πού να μας πετύχεις. Δεν ήταν spoiler, φήμη είναι. Φήμη. Τι χώρο να παίξουμε. Συκοφαντίες. Τι χώρο να παίξουμε. Θα παίξετε horror. Παιχνίδι horror. Παιχνίδι horror. Μπορεί. Αν κάποια στιγμή τα συναισθήματά μας είναι τέτοια ώστε να θέλουμε να... Να τρομάξουμε. Ναι, μπορεί. Sorry, αλλά θα σου πω ότι πεθαίνει κάποιος στο Game of Thrones. Αποκλείεται. Δεν έχει πεθάνει κανένας στο Game of Thrones. Δώσε ένα φαλί στο κεφαλάκι του Πέτρου. Δεν είναι η μέρα δεν είναι η μέρα που γλύφω φαλάκρες. Ναι, άμα έρθει Τρίτη μπορεί να βολέψει, αλλά τις Πέμπτες δεν το κάνω. Μεγάλη Πέμπτη ντροπή, απαγορεύεται το σεξ. Απαγορεύεται να σκέφτεσαι το σεξ. Και να τρως γιαούρτι. Αμαρτωλέ. Σε πήρε η κάμερα του eFood. Εννοείται, είμαι παντού. Είμαι διάσημος. Δεν με είδα. Που... Το σώμα δεν το έχω παίξει στην Τρίτη Μάγκο, το έχω δει από τους γκρέμερς. Πάρα πολύ ωραία. Γνώμη για αγάπη μόνο, ξέρετε αυτό που έγινε viral. Εντάξει, το παλικάρι, τι να πω. Ξέρασα λίγο μέσα στο στόμα, τα κατάπια, δεν κατάλαβε κανείς. Ήμουν στη δουλειά την ώρα που έβλεπα το βίντεο. Έκανα ένα. Το κατάπια όμως ήταν λίγο. Ξέρεις αυτό το οξύ που έχει, τα οξέα από το στομάχι, που άρχισε να χωνεύει γιατί έφυγες πρωινό πριν 2 ώρες. Το ένιωσα λίγο εδώ πέρα. Μετά ήπια λίγο καφέ, λίγο νεράκι. Όλα καλά, το έκλεισα. Δεν θα ξανασχοληθώ. Γι' αυτόν τον τυπά. Κατάλαβα. Ναι. Τον έστειλα και στον Πέτρο, τον λέω δες, μην ξεράσεις κι εσύ. Εγώ έχω να πω ότι είναι απλά τραγικός. Μην φέρεις νομίζω, παρακαλώ, μην χαρακτηρίζεις τον κόσμο εδώ πέρα επειδή έχεις βασικά φήμα. Τραγική είναι η κατάσταση που βγαίνεις κάνει μια μπουρδα και τον κάνουν Θεό. Αντί υπάρχουν ας πούμε πολύ πιο αξιόλογοι άνθρωποι που κάνουν. Σου είχα πει πιο ωραίος. Λέγε. Που κάνουν πιο σοβαρά πράγματα και είναι θαμμένοι ας πούμε. Και όποιος κάνει μια μπουρδα ας πούμε. Όλοι τον έχουν. Είπε την ατάκα, κατάλαβα ποιος είσαι, αδερφέ. Κατάλαβα ποιος είσαι. Την Παρασκευή το απόγευμα είχες έρθει. Με άσπρη μπλούζα και μουσικά. Όπως κατάλαβε, τι θέλω να πω, κατάλαβε. Δεν τον δίναμε σημασία τον Πέτρο. Δεν πειράζει. Ο Πέτρος ο δολοφόνος της ασφάλτου. Ο υπότης της ασφάλτου είναι ο Πέτρος. Οδηγάει και τον Git. Πρόσεχε τώρα, εδώ είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Μόνο τα ποτάκια μπορούν να προχωρήσουν από εδώ πέρα. Μια χαρά προχωράω. Έχω έναν συνάδελφο που βλέπει Vikings. Το case σου επειδή το παρήγγειλα και ήρθε όπως είπα πιο πάνω για το PC. Τι? Bill Pro, έχεις πάρει ένα κουτί και το έχεις μπροστά σου, το βλέπεις. Δεν είσαι σε θέση να κρίνεις αν είσαι ικανοποιημένος με το τι είναι. Πρέπει να σου πω εγώ.
Έχεις κάνει babysitter στο μωρό του Πέτρου. Όχι. Babysitter δεν έχω κάνει. Δεν θυμάμαι αν με είχε αφήσει καν 5 λεπτό, 10 λεπτό μαζί του και ήμουν τρομαγμένος έτσι. Ήμουν έτοιμος να τον πιάσω. Δεν είναι μωρό, είναι παιδί πλέον. Του δείξατε το γιο, μαλάκες. Ναι, μα 4,5 είναι, δεν είναι μωρό πλέον, παιδί είναι. Έτοιμος για πανεπιστήμιο, μαλάκες, και σου τον λέτε να πούμε ότι είναι μωρό. Θα σας πάμε όλους. Τι. Παιδί είναι, δεν είναι μωρό, ρε μαλάκες. Είναι ένα μικρό παιδί, ένας μικρός άνθρωπος. Ένας μικρός επιστήμονας. Ένας μικρός μηχανόβιος. Διαβάζω άουδια πανελλήνιες, καλά να πάτε. Ένας μικρός κιθαρίστας. Θυμάμαι και εγώ αυτή την κουβέντα, ήμουν και εγώ εκεί και είχα ξανά ξεραθεί στα γέλια. Πρέπει να προσέχω τι λέω όταν είμαι σε δημόσιους χώρους, γιατί ναι, τα θυμάται ο κόσμος. Φτάσαμε, έδεξε, έδεξε και παρκάρεις. Σε λίγο θα φέρει και γκομενάκι ο παιχταράς. Γκομενάκια ο παιχταράς. Πού θα τα φέρει τα γκομενάκια, να έρθω κι εγώ άμα είναι. Για ποιο λένε, για το γιο μου. Δεν ξέρω, μάλλον. Δεξιά πρέπει να πω, Ναι, εκείνη ίσως. Πιο μπροστά. Παιδί είναι και τον έχει και τον έχει και μεγάλο γιος του. Εντάξει, έλειος. Ναι, το θέμα είναι πώς το ξέρει. Το θέμα είναι ότι... Δικέ μου τα φιλιά μου, για... μαλακίες τώρα. Ο λαός θέλει fake rage, Νίκο. Όχι, όταν θυμώνω, θυμώνω στα αλήθεια, να ξέρεις τα ψέματα. Τι πλήρωσα πάλι, φαίνεται. Τι ήταν αυτό το κλινγκλινγκ. Το δάνειο πλήρωσες. Πάλι δάνειο. Ναι. Πας από εδώ, είναι σχετικά δύσκολο το παρκάρισμα σε αυτό το σημείο. Από πίσω πρέπει να παρκάρεις, γιατί είναι φλάκες να πούμε. Δεν μπορούσαν να κάνουν μια φόρτωση μπροστά. Πρέπει να κάνεις τον κύκλο να πούμε γύρω-γύρω για να παρκάρεις. Σε λέει, παιδί, ο Billy the Kid δεν ήξερε ότι, ότι είσαι σοβαρός άνθρωπος. Είχε και κανέναν από αυτούς τους ξεπεταγμένους να πούμε, τους ανύπαντρους. Ποιο πανεπιστήμιο έτοιμος για πάντρεμα είναι. Όχι ρε, κάτσε, περίμενε. Είναι το ίδιο με σένα αυτό που πήρες, γι' αυτό ρωτάω και εκεί. Ο γιος του Πέτρου είναι τόσο όμορφος όσο ο Νίκος. Πέψη ή Coca-Cola. Green Cola. Από πίσω να το παρκάρεις, να το. Από πίσω να το παρκάρεις, να το. Να το. Παρκάρεις, να το. Άντε, Πέτρο. Τι έπαθες. Πέτρο. Hello. Ο Νίκος στην Κόμιγκτον πήγε να κλέψει το πορτοκάλι, το πορτοκαλί μου ηχιάκι. Α, το θυμάμαι αυτό το ηχιάκι. Θέλω να ερεμήσεις. Έτσι, πες τον αρεσάκι να πούμε. Μες στα νεύρα είναι. Δες τον. Ήρεμος είμαι. Είσαι σε φάση καταστολής, δεν είσαι ήρεμος. Τα μαζεύεις, τα σκάσεις. Παρκέρνω, σταμάτα. Μια ακόμα ερώτηση, ρε φίλε. Το TikTok τον παίρνω πολύ πιο μετά. Είμαι στο 8ο μίσον. Τον βρίσκεις στο detox, ένα από τα πρώτα μίσον βρίσκεις ένα σκυλί, ένα κουτάβι. Το ακούς να γαβγίζει, κάνεις πόλτες και τον βρίσκεις. Θα το δώσει μόνο του και δεν ισχύει αυτό που λέει πέρα των εκπαιδεύσεις. Τον δίνει απλά σε ένα μίσον. Εγώ το σκυλί το βρήκαμε. Στο Metal Gear μιλάμε. Ναι, ρε, στο Metal Gear το βρήκαμε. Θυμάσαι μας λέγανε ότι πέρα το εκπαιδεύσετε για να το πάρετε μαζί σας. Έχει μια περίοδο που το εκπαιδεύει το σύστημα για και σένα. Καλά, ναι. Αλλά πρέπει να τον βρεις πρώτα πρέπει και μετά πρέπει. Θα έρθει η ώρα και θα τον δώσει. Πέτρο, να χαίρεσαι το γιώκα σου. Βλέπει beat bite. Όχι, μαλακίες δεν βλέπει. Μαλακίες δεν βλέπει, παιδί μου. Κι όμως, για ασχολήστε με το παιδί του Πέτρου, άλλες δουλειές δεν έχετε. Πέστα ρε, Κώστας Βάκ. Πέστα ρε, φίλε. Πέστα, πας και παρκάρει ο Πέτρος. Πέστα, πας και θυμηθεί πως μπαίνει ο πιστεν. Θα περιμένω εγώ να τον δω πως παρκάρει. Το Division είναι καλό, εμένα η Beta με είχε απογοητεύσει πολύ. Αδερφέ, έχουμε κάνει καμιά 8-9 βίντεο, δεν ασχολείσαι λίγο να δεις. Η Beta. Όχι, Beta. Stop. Κάνε λίγο μπροστά να το φέρεις στην ευθεία. Ίσιο στο τιμόνι και μετά αρχίνα να πηγαίνεις μπροστά. Φέρτο. Stop. Για δώσε λίγο όπισθεν. Σιγά, μόνο με το συμπλέκτη. Ωραία. Αριστερά. Stop. Ίσιο στη μόνη. Δώσε ευθεία. Όχι, ευθεία. Όχι, όπισθεν. Ευθεία. Μπροστά, sorry. Το λεξιλόγιο μου είναι απίστευτα περιορισμένο. Στο σχολείο ήμουν άξιστος μαθητής.
Έλα. Στοπ. Όπισθεν. Το έχουμε λες. Ναι, κάτσε. Αριστερά, λίγο αριστερά, λίγο όμως. Εκεί. Φτάνει. Έχει και τα μάτια λίγο. Φτάνει. Κάνω visualize σαν να οδηγάω. Ίσιο στο τιμόνι, ίσιο στο τιμόνι, ίσιο στο τιμόνι. Δώστε λίγο αριστερά. Έτσι σιγά. Κράτω το αριστερά, Όχι, εκεί μπαίνει, Ωραία. Όπως είσαι. Κάνει καλό πιστεν. Λίγο δεξιά. Στοπ. Ευθεία το τιμόνι. Ωραίος, κάνε όπισθεν τώρα, απλώς και θα φτάσει, τελείως. Oh. Χρειαζόταν τον logistic manager του Πέτρος. Τι σημείες είχαμε, πολύ. Δες. Τι είναι αυτό. Tolerable. Πήρες damage penalty. Πήραμε level. Πήραμε. 9,5. Ωχ, πολύ ώρα πήρε ρε. Είδες. Και ακόμα δεν τα έχουμε φουλάρει. Πολύ ώρα πήρε ρε φίλε. New upgrades, περίμενα να δούμε. Skills. Πήραμε level. Δεν έχουμε, όχι. Άμα τερματίσεις το long distance και το just in time, κάνεις ταξίδια, μιλάμε 2 ώρες και είσαι τέρμα γκάζια. Παίρνεις καλό φορτηγό να πηγαίνουμε 160. Όπα, χτύπησα το μικρόφωνο, συγγνώμη. Τελείωσα. Μπορεί να μας και full screen να μας βρει. Μας βάζω και full screen. Full screen. Κάτσε να κάνω πρώτα. Save. Save the fucking game. Save. No name save. Κάνουμε έτσι κουβεντούλα. Πώς το λένε, επαγγελματική κουβεντούλα. Ωραία. Κάτσε. Για να νιώθουμε λίγο καλύτερα. Θα κλείσω τη μουσική έτσι απότομα. Ωραία. Τι λέει, παιδιά. Μην κοιτάτε το αχούρι εδώ πίσω. Είναι γιορτές. Δεν κάνει να δουλεύουμε, δεν κάνει να συμμαζεύουμε. Να ξέρετε, σε περίπτωση που. Δεν φαίνεται. Σε περίπτωση που η μητέρα σας ή ο πατέρας σας σας πούνε να συμμαζέψετε, να τους πείτε είναι Πάσχα, δεν κάνει να κάνουμε δουλειά στο Πάσχα. Και μετά, άμα φάτε ξύλο, δεν φταίω εγώ, να ξέρετε, αποποιούμε οποιαδήποτε ευθύνη. Ωραία. Αν θα πάμε στην Comic Con, και βέβαια θα πάμε, ο Πέτρος θα είναι μόνο την Παρασκευή. Εγώ θα είμαι και τις 3 μέρες, την Παρασκευή όμως θα είμαι από το μεσημέρι βασικά και μετά. Βασικά θα πάμε να κάνουμε vlog. Σχολάσω από τη δουλειά και μετά. Βασικά θα πάμε να κάνουμε vlog. Αν έρθετε την Παρασκευή να μας δείτε, θα λάβετε και μέρος στο vlog, ίσως να φαίνεστε σε μια άγρη, δεν θα σας δώσουμε σημασία. Θα γυρίζουμε vlog και θα το παίζουμε διάσημη. Τι ώρα θα πάμε, δεν ξέρουμε. Αν θα πάμε εκκλησία, αμέσως με το που κλείσει το live stream. Ναι, τι έχετε να πείτε για το επάγγελμα του Νταλικέρι. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Εγώ ψηφίζω Ρώση. Βαλεντίνο είναι καλύτερος. Ρώση. Μην κοροϊδεύεις ρε. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Ποιον κοροϊδεύεις? Αυτό πίσω στον τοίχο σου εσύ το έκανες στον γραφίτι είναι. Όχι, το έκανε ένας που έκαναν παρέα παλιά φουλαράκι. Δεν ήταν ένας βασικά, 2 ήταν. Το κάνανε. Έτσι, είναι μισοτελειωμένο, έπρεπε να έχει και άλλα πράγματα εδώ, αλλά. Μου τα κάνω από τα άλλα πράγματα. Δεν ξέρεις να ζωγραφίζεις, Πέτρο. Τι λες, ρε. Εσύ ξέρεις να χρωματίζεις. Έχεις σκίτσα μου. Τρισδιάστατες επιφάνειες. Έχεις σκίτσα μου. Παίζω ασέτο με μοντάκια για drift και άντε γεια. Άντε γεια, ρε. Άντε γεια. Γνώμη για Overwatch. Φαίνεται ενδιαφέρον. Το Overwatch είναι της Blizzard και λίγο παιχνίδι που είναι FPS action παιχνίδι. Το είδα. Ναι. Φάση. Και είχε ένα κομμενάκι που έγινε ντόρος γιατί του αλλάξανε τη στάση και δεν φαίνεται τόσο πολύ το κολλή του τώρα και δεν μπορούμε να καυλώνουμε. Ναι, και έγινε ολόκληρος ντόρος. Γκρινιάξανε τα παιδιά, γιατί ήταν πολύ sexy η κοπέλα. Μήπως είναι φάση, είναι FPS βασικά, δεν είναι FPS. Το Overwatch. Νομίζω, ναι, έχω δει ένα screenshot. Εγώ είδα gameplay, εσύ. Είναι νομίζω ναι. Φάση first person. Ναι. Γραφικά έτσι. Blizzard. Εγώ ας πούμε. Ναι, για τον Πούτσο γραφικά, ναι. Πες το, ότι δεν έχουν καλά γραφικά. Οι χαρακτήρες είναι ψιλοάνιμη φάση, μου φάνηκαν. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Τι, ψήνεσαι για να παίξουμε? Όχι. Πιστεύεις ότι αν κάποιος σπουδάσει πληροφορική στην Ελλάδα υπάρχουν προοπτικές ώστε να βρει μια εργασία με ικανοποιητικό μισθό στην Ελλάδα? Αν σπουδάσει κάποιος πληροφορική, είναι προγραμματιστής και ξέρει να προγραμματίζει, όχι να τον παίζει, να προγραμματίζει, θα βρει δουλειά σε λιγότερο από 3 μήνες στην Ελλάδα. Και δουλειά η οποία θα του φέρνει πάνω από το μέσο όρο μισθοδοσίας για την ηλικία του. Θα βγάζει λεφτά, όχι αστεία. Και αν το τρέξει λίγο παραπάνω και κλείνει και δικές του δουλειές στον έξτρα χρόνο, θα μπορεί να φτάσει να έχει λεφτά, όχι αστεία. Αλλά πρέπει πρώτα να ξέρει να προγραμματίζει, όχι να έχει πτυχίο πληροφορικής, να ξέρει να προγραμματίζει, να μπορεί να αποδώσει παραγωγικά. Όχι, δεν θα κάνουμε Q&A. Για τώρα λες, όχι. Απλά. Θέλω τιμονιέρα τώρα, μάγκες. Έγινε. Τιμονιέρα τώρα. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα. Πώς λέγεται το κανάλι του Πέτρου, μαζί το έχουμε το κανάλι, motherfucker. Bitbyte κάτω. Στην περιγραφή έχει link. Μήπως είναι το άλλο με τις μινιατούρες.
Μπορεί. The Dirty Brushes. Μην κάνεις βλακίες, έχει καλώδια. Την καινούργια ταινία Warcraft την είδατε τρέιλερ εννοώ. Όχι. Όχι. Πλάκα, πλάκα. Ούτε το τρέιλερ δεν έχω δει. Το έχεις δει. Ούτε το τρέιλερ. Φαίνεται ενδιαφέρον. Ούτε. Την ταινία πάνω στα πάνω εδώ σίγουρα. Όχι όπως το ίδιο. Μακάρι Νίκο, γιατί τελειώνω το ΤΕΙ σε 1,5-2 χρόνια. Φρόντισε να μάθει να προγραμματίζει. Όχι όπως όπως ο Deadpool. Πάμε το δούμε το Warcraft, έτσι. Τι. Τι λέγαμε στον Deadpool, όπα, πάμε το δούμε. Και δεν το είδαμε. Κάτσε ρε φίλε, εγώ πήγα σινεμά τελευταία φορά το 2003 που βγήκε το Star Wars. Είσαι ψεύτης. Μετά πήγα στο Wolverine, ήταν για τον Μπούτσο το τελευταίο το Wolverine και μετά πήγα είδα το Star Wars το τελευταίο. Α, οκ. Είχα να πάω 10 χρόνια σινεμά, με καταφέραμε, πείσανε να πάω. Όπα! Έτσι, τους έβρισα που με βάλα να δω αυτή τη βλακεία το Wolverine. Το λατρεύω το Wolverine, μακάρι να ήμουν ο Wolverine, αλλά πρώτα θέλω να είμαι ο Iron Man. Εγώ φίλε δεν το έξυπνα στο σινεμά και ήμουν έτσι. Αν και είμαι πιο στραβός όπως είναι ο Wolverine. Αλλά το τελευταίο ταινία που δεν ήταν ίδια. Δεν καλά είναι, μην ανησυχείς. Καλά είναι, εντάξει. Ναι, ναι. Με κάνει το χρώμα κόλπα, θα κοιτάς. Το χρώμα θα κοιτάς, όχι τα νούμερα. Με κάνει κόλπα το μικρόφωνο, το ακουστικό μου. Εσύ έκανες βλακία. Το τράβηξα από εδώ, το τράβηξα από εκεί, μου το κατέστρεψες. Πού θα πάτε Πάσχα? Σας είδα που τρώγατε σοκολάτα πριν και νηστεύω και δεν ξέρω τι να φάω. Είναι σοκολάτα χωρίς γάλα, ήταν με αμύγδαλα, δεν ήταν γάλακτος. Να ξέρεις, η σοκολάτα μπορείς να τη φας. Το γάλα που βάζουν μέσα είναι, δεν μπορείς να φας. Γιατί νηστεύεις? Μεγάλη κουβέντα. Γιατί νηστεύεις? Δεν νηστεύω. Δεν λέω για σένα. Έχω να νηστέψω από εδώ που πήγαινα σχολείο. Δεν λέω για σένα. Δεν θα το γυρίσουμε σε προ... Το λέω για αυτούς που νηστεύουν. Ο προγραμματισμός έχει πολύ μαθηματικά να φανταστώ. Όχι. Όχι. Περισσότερο λογική έχει παρά μαθηματικά. Άντε κανένα πίνακα, ξέρω και έτσι. Μετά το Πάσχα γράφω Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία. Παιδιά, καλό κουράγιο. Σπίτι μας θα πάμε. Καλά δεν θα είναι? Άμα έχεις καλή παρέα, παντού είναι καλά. Μιχανόβι, ο Μουσάτος, πάλι από Κόμικτον, Ραφαήλ με λένε. Ο ποιος σας αρέσει περισσότερο, ο Ρώση ή Λορένθο? Ο Χοχέ Λορένθο. Εγώ με ο κοντός δεν είναι ο Λορένθο. Δεν έχω ασχοληθεί με μόνο. Όλοι κοντοί είναι αυτοί, ρε, στο MotoGP. Όχι, ήταν και ένας ψηλός που σκοτώθηκε, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το MotoGP. Δεν με συγκινεί. Τα sprint races δεν με συγκινούν πολύ και οι μηχανές είναι sprint races καθαρά. Κάνει 20 γύρους και τελείως. Ο Κωστής θα πάει. Θα πάει Ιταλία. Καλά να περάσεις, μάνα. Ιταλία, αδερφέ, να ξέρεις, είχα στην Αγγλία που σπούδαζα, είχα ένα φοιτητή που ήταν Ιταλός. Αν το επιτρέπει. Και μου έλεγε The Italian women, they are like Sherlock Holmes. They know everything. Οπότε πρόσεχε. Αν σου επιτρέπει η ηλικία σου να πίνεις καφέ, να πιεις εσπρέσο, θα πάθεις πλάκα. Ναι, αλλά. Αλλά πρέπει να πετύχεις και μαγαζί που να κάνει και καλό εσπρέσο. Ετοιμάσου όμως, δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό εσπρέσο. Είναι δυνατός, λίγος και δυνατός. Αλλά άμα αφήσεις. Άμα επιτρέψεις στο στόμα σου να αναλύσει τις γεύσεις, θα πάθεις σοκ. Με ποιο τιμή είσαι στο Civil War, Iron Man. Tony Stark, φίλε. Tony Stark. Πείτε καμιά καλή ατάκα για καμάκι. Σ' αγαπάω. Βρήκες τώρα εδώ τα καμάκια. Θα πας μπροστά της, θα την κοιτάξεις ματιά με στα μάτια και θα την πεις σ' αγαπάω. Θα πεις πού σε μωρή. Ρε μαδαφάκα, no spam in my channel, μαδαφάκα. Τα θέλω κόλλο σου. No spam in my channel, you do that again, I will ban you. Not the... Αυτά. Πήγα να με κάνει να κάνω rage, αλλά σήμερα είμαι ψύχρεμος. Είμαι γενικά ψύχρεμος. 18 είναι, εντάξει, πιέσαι εσπρέσο. Το καλύτερο εσπρέσο τον έχω πιει στην Αλβανία. Γλυκό με γάλα δεν πίνουν εκεί. Μην είσαι κάφρος. Τι είμαι κάφρος, ρε! Από Αλβανό το έμαθα, παιδιά. Και μάλιστα σεφτάρκο. Έτσι είχα σερβιτόρο, δούλευα μπάρμαν, παιδιά, πολλά χρόνια. Έτσι είχα σερβιτόρο ο οποίος ήταν από την Αλβανία. Και μου έγραφε ένα σεφτάρκο. Και εννοούσε γλυκό με γάλα. Ή αλβανικό μου τον έλεγε καμιά φορά, έτσι. Δεν είναι προσβλητικό. Άντε, μην τρελαθούμε να πούμε όλοι παρεξηγήστε με τη μία. Αν πας φοντά να την τρεύει, τσέκαρε για ένα αγωνιακό παγωτατζίδικο, θα με θυμηθείς. Είχα πάει στη φωντά να την τρεύει, είχε κόσμο. Α, ήτανε. Ο Χατζηγιάννης ήταν. Είχα πάει. Ποιος Χατζηγιάννης? Ο Μιχάλης. Ποιος ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης, ο Χατζηγιάννης! Που παίζει κιθάρα! Έλα ρε μαλάκα, τραγουδιστής ο Μιχάλης. Δείχνεις έτσι. Είναι 1,5 μέτρο, τι έκανε, είναι κοντός ο άνθρωπος. Πώς την πιάνει την κιθάρα, με τι χέρια. Οι κοντοί δεν μπορούν να παίξουν κιθάρα, ε. Έχουν κοντά χέρια. Ο
Ό,τι να είναι. Τίποτα. Έτυχε να βρίσκεται εκεί την ώρα που ήμουν και εγώ. Τον έχω φωτογραφίες. Τις έχω ακόμα τις φωτογραφίες. Δεν θυμάμαι. Μου άρεσε μία και τις αρέσω, αλλά το παίζει δύσκολο. Τι να κάνω, μου λέτε κάτι να μου βοηθήσετε. Αδερφέ, κάθε γυναίκα είναι μοναδική, δεν έχει τι να κάνεις. Αν δεν βρεις το κουμπί της, δεν θα τη... πρέπει να βρεις το κουμπί. Ένα δεν θα έχει. Μπορεί κάποιο από το κουμπί που θα έχει να έχει κι άλλο κουμπί, οπότε πρόσεξε τι πατήσεις. Ναι, αλλά δεν υπάρχει συμβουλή, ρε φίλε. Τώρα κάθε γυναίκα είναι μοναδική, ξέρω εγώ, να την πιάνεις πολύ. Τι να σε πω. Σας περιμένω Ξάνθη για καφέ μετά το Πάσχα. Ξάνθη. Ξάνθη μυθό, Ξάνθη, πού είναι Ξάνθη. Είναι πριν την Κομωτινή. Α, ναι, εντάξει, ναι. Όχι, και μετά τη Δράμα. Sorry, man. Μετά την Καβάλα. Ναι, κατάλαβα. Έχω πάει στο καραβάλι της Ξάνθης, ντυμένος Τζεντάι μαζί με τον Θοδωρή και δεν ήξερε κανείς τι ντυθήκαμε. Μας ρωτούσαν τι παπάδες είμαστε. Τα είχαμε πάρει στο κρανίο, κανονικά, και λέμε θα σηκωθούμε να φύγουμε. Κανένας δεν είναι ντυμένος καραβάλι σε αυτή την Ξάνθη από κρυά και δεν ξέρουν καν τι ντυθήκαμε. Και ακούγεται τότε μια φωνή. Ακούμε από πίσω μια φωνή να λέει «May the force be with you». True story. «May the force be with you». Και έχει ανέβει ψυχολογία. Ωραία, μας γνωρίσατε. Γυρνάμε και βλέπουμε έναν κίξα και εμάς να πούμε. Τέτοις φλόρες ήταν και αυτός. Ναι, και λέμε «Όχι ρε φίλε, και εσύ σαν και εμάς είναι». Δεν λέει. Και τελικά αποφασίσαμε και φύγαμε Σέρες το ίδιο απόγευμα. Έχει και καραβάλι. Ε? Όχι, στι Σέρες είχαμε παρέα απλά. Στην Ξάνθη ήμασταν μόνοι μας. Εκεί να γνώρισαν το. Όχι, όχι, σταματήσαμε στη μέση του δρόμου, βγήκαμε από τα μάξι, βγάλαμε τα τζεντάκια να πούμε, γιατί the force wasn't with us. Ντυθήκαμε σαν άνθρωποι και. Α, έτσι. Βέρα, θα έρθετε, γιατί να πάμε στη Βέρα. Πού να την πιάνει, όπου την αρέσει. Δεν τη αρέσει όλες στο ίδιο μέρος. Να ξέρει. Είδες, είναι αλήθεια. Αν πας και την πατήσεις στο κουμπί της, με το που θα την δεις στο δρόμο μπορείς να τα μπεις φυλακή. Όχι αυτό το κουμπί. Ποιο κουμπί? Το θεωρητικό κουμπί. Το κουμπί. Να βρεις το μυστικό της. Λοιπόν, John Travolta. Ήταν μια ταινία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Αλλά τη θυμάμαι την ατάκα. Αεροπλάνο πριν. Το κουτί. Αεροπλάνο, αεροπλάνο. Ήταν ο Travolta σε μια ταινία που έπαιζε, όπου τον είχε χτυπήσει κεραυνός και καλά. Και καλά. Είχε γίνει πανέξυπνος. Και είχε ερωτευτεί μία. Αυτή, ήταν πανίβλακα και γίνει πανέξυπνος. Αυτή, άκου τι έγινε. Αυτή έφτιαχνε χειροποίητες καρέκλες, κουνιστές. Rocking chairs, νομίζω, ή απλές καρέκλες, δεν θυμάμαι. Και αυτός, επειδή την γούσταρε, πήγαινε και την έλεγε: «Βρήκα να σου πουλήσω 5 καρέκλες. Φέρτες». Και της έδινε λεφτά και παίρνει τις καρέκλες για να τις δώσει σε κάποιον γνωστό του. Και καταλήγει τέλος πάντων να τις έχει αγοράσει αυτός όλες τις καρέκλες. Γιατί δεν ήθελε κανείς να τις πάρει τις καρέκλες, αλλά αυτός τη γούσταρε και την ήθελε να μείνει στην πόλη. Και αυτή, αν δεν πουλούσε καρέκλες, δεν θα μείνει στην πόλη. Κατάλαβες. Βρήκε το κουμπί της. Ήταν να αγοράζει καρέκλες. Ενδιαφέρον. Όλα τα θυμάμαι εγώ, δεν ξεχνάω. Ραφαήλ εδώ, μάγκες, έχετε κάνει ποτέ ψαροντούφεκο? Έχω πάει μια φορά. Τσόκο. Χαλκιδική. Με τον αδερφό μια πρώην μου είχαμε μπει, αυτός είχε ψαροντούφεκο, εγώ έκανα παρέα. Εσύ έκανες καμάκι την. Όχι, την αδερφή. Μαζί του ήμουνα. Mm. Με έπιασαν κάτι κράμπες, αδερφέ. Με πιάσαν κάτι κράμπες μετά από κάνα 2,5-3 ώρες που ήμασταν μέσα στο νερό. Και να γυρνάμε και να είμαι ο Παναγιά μου. Καλά που είχα βατραχοπέδιλο. η μοναδική φορά στη θάλασσα που με πιάσανε κράμπες. Για να τη ρίξεις, ρίχτης μια μπουνιά στη μάπα, βάλτε σε σακούλα και τρέχα μάν μου. Ή μπορείς απλώς να τη μιλήσεις όμορφα και να του πεις την αλήθεια. Είσαι μερικά εκατομμύρια χρόνια πίσω. Where are you from? Hello, Anetka. We are from Greece. We are motherfucking Greeks. Yeah, yeah. Στρολάι, μαλάκα, yeah, στρολάι. Δεν έχει σημασία. Ψάρωσα. Νίκο Μίλφι Γκίλφ. Γκολφ. Τι κάνουμε, search for you porn? Σβήσε τα φόλτα, βγάλετε μια κολόνα και το. Καρέκλες, τραπέζια, ταινία μας περιέγραψε ο Νίκος. Είδες, κατάλαβες εσύ τι λέω, κατάλαβες τι λέω. Καληνύχτα, καληνύχτα από Αλεξανδροπολή, καληνύχτα από Θεσσαλονίκη. Νίκο, οι Γκρέιμερς έχουν ένα vlog με ένα καναπέ και εσύ λες ότι πακέταρες για ολόκληρο διήμερο με την κόμενα ρε πουτανιάρη, πήγες διήμερο. Η βαφτισιμιά μου ήταν σε εκείνο το vlog. Και δεν θυμάμαι. Πουτανιάρη, ναι. Με βασισιμιά. Ήταν η βαφτισιμιά μου που είδατε εκεί στο vlog, να ξέρετε. Και δεν θυμάμαι που πακέταρα για διήμερο. Να τη μεράβεις όμως, λατρεύω. Σίγουρα δεν ήταν μαζί της, γιατί δεν έχουμε πάει πουθενά κάπου διήμερο. Λατρεύω beatbite, λέει ο Νατιμεράκος. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις, Νατιμεράκο. Ο Νατιμεράκος μένει στο δεύτερο, εδώ δίπλα. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι, φίλε. Να το σηκώσω εγώ. Δεν μπορώ. Εκείνο δεύτερο. Δες. Να, έτσι μπορώ να το σηκώσω, άμα το κρατάω, με το που τα αφήσω. Όπα, εδώ μένει. Εδώ μένει.
Τι game παίξατε, δεν παίξαμε game, έτσι μας να μιλήσουμε. Όλη την ώρα μιλάμε, ήρθε Πάσχα, να εδώ έχω τα άπλητά μου. Σας τα δείχνω. Τα βρακά του μας εγώ δεν ντρέπομαι. Εγώ δεν ντρέπομαι. Τώρα που είπατε YouPorn, είδατε την καινούργια την κατηγορία με το VR. Όχι, όταν θα πάρω το VR θα το κανονίσω, μην ανησυχείς. Φτιάξτε βίντεο με μηχανές. Τι game παίξαμε, το είπαμε. Δεν έχουμε φτάσει βενζίνη, ρε. Τι μηχανές. Εγώ, εμένα μηχανή θα πάει σερβις ή Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή μετά το Πάσχα. Σταδαράκι. Σταδαράκι. Πήρα το δώρο, θα πάει για σερβις. Και πρέπει να την πλύνω το Σάββατο. Έχω σκοπό να την πλύνω. Εγώ θέλω 5 εκατοστάρια για να. Γιατί είναι από όλο το χειμώνα κάθεται με τα λάτια. 5.30. Τόσο βγαίνει. Ναι, ο Πέτρος τελευταία φορά που πήγαμε βόλτα ξέχασα να στρίψει. Έλα, τα έχουμε πει. Ναι. Σας αρέσει το φυσικό βούτυρο? Όχι. Ναι, με δαχτυλάκι έτσι. Δαχτυλάκι. Ναι, βάζει δάχτυλο στο φυσικό βούτυρο. Μπουρδελιάρης. Το καλύτερο σας Πάσχα μέχρι τώρα. Κανένα Πάσχα δεν ήταν ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολλά τα Πάσχα για να τα θυμάμαι. Κανένα δεν ήταν ιδιαίτερο. Μόνο Χριστούγεννα μου αρέσουν εμένα. Τα Χριστούγεννα γιατί σ' αρέσουν? Δεν σ' ακυτόπες, φτάνει. Εντάξει, λοιπόν, η καλύτερη μέρα είναι η καθαρά φτάνει. Δευτέρα που πετάς χαρτα ετώ. Όπα, ο GXLK Gamers θα πάρει Division. Καλά θα κάνεις, ψηλέ. Μεγές. Καλά θα κάνεις. Αν κάνεις σεξ το Πάσχα είναι αμαρτία, εξαρτάται. Άμα έχεις ενοχές είναι, άμα δεν έχεις ενοχές είναι σεξ. Πέρασες καλά. Τι λέμε τώρα, αν είναι δυνατόν. Τι, πρέπει να λέμε την αλήθεια, Πέτρο, δεν γίνεται να κρυβόμαστε. Δεν γίνεται να ζωσε καμιά ερώτηση και να μην την απαντάς. Ναι, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Τι, σεξ? Ο καθένας ό,τι θέλει κάτσε, κάνει. Κάτσε, ρε φίλε. Κάνεις, κάνει. Κάτσε, περίμενε. Τι, περίμενε. Οι καθολικοί που κάνανε Πάσχα, ωραία, και τώρα δεν έχουν Πάσχα. Αυτοί που κάνουν σεξ είναι αμαρτία. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Κάτσε, αυτοί ρωτάνε, εγώ να μην ρωτήσω. Το θέμα αμαρτίας είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μαλακίες τώρα. Να μην που σας ρώταγε για τα. Πάντα γάμα, εσύ μαλακίες. Φωσολόζουμο. Καλά σου λέει ο άλλος. Γάμα το θες ρε κόρη μου λέει. Καλά του είπε. Το καλοκαίρι έρχομαι Περαία για μια εβδομάδα. Θέλω να σας δω. Αν βρεθούμε στον δρόμο, το καλοκαίρι για μια εβδομάδα θα λείπω σίγουρα διακοπές. Θα ανέβει YouTube. Όλα μας τα live stream ανέβουν YouTube. Λοιπόν, τους χαιρετήσουμε, Πέτρο. Να πάμε να κάνουμε Πάσχα κι εμείς. Τι Πάσχα, ρε, μεγάλη Πέμπτη είναι. Ναι, αλλά τώρα τελειώνει αυτό. Αύριο θα ανεβάσουμε εμείς βίντεο. Αλλά στην κυριολεξία θα ξανασχοληθούμε με γραφή βίντεο και τέτοια ξανά μετά το Πάσχα. Θα έρθεις και αύριο να γράψουμε. Ναι, σωστά. Το ξέχασα αυτό. Σωστά. Αλλά ζωντανά θα μας ξαναδούνε μετά το Πάσχα τα παιδιά. Βλέπει κανένας από τους δυο σας Walking Dead? Όχι. Η καλύτερη μέρα είναι στα γενέθλιά σου. Όχι ιδιαίτερα. Από μια ηλικία και μετά, όταν έχεις γενέθλια, έχεις κατάθλιψη, να ξέρεις. Πέτρο, 4K YouTube, γνώμη. Άμα μπορείς να το δεις. Αν τρώμε παγωτό. Όχι, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν ζούμε. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν παγωτό. Παγωτό, ρε, αυτή είναι η ιδέα. Αιδίες, μαλάκι. Το κρύο το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι. Κρύο με 40 βαθμούς να τρως κρύο. Όχι, ρε, όχι. Βλακίες. Βλακίες. Ντροπής πράγματα. Έχεις δίκιο, ρε Πέτρο. Πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Άρα, μπράβο. Λοιπόν, δεν θα σας πούμε πρόγραμμα, είναι κάτω στην περιγραφή γιατί είστε γαμάτι. Ευχαριστούμε καλό πολύ για την παρέα. Παιδιά. Καλά να γεμίσετε τις κοιλιές σας. Να φάτε, να σκάσετε, να ξέρετε ότι ο λόγος που υπάρχει το Πάσχα είναι για να τρώμε πολύ. Μην τρυπήσετε καν στο μάχη, αλλά φάτε, σκάσετε. Δεν πειράζει. Μια φορά το χρόνο μπορείτε να τρώτε καλά. Αν σας αρέσει το φαγητό, μπορώ να σας προτείνω και άλλες μέρες στις οποίες μπορείτε να τρώτε λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό και να χαλάτε τη διατροφή σας. Αυτό ήταν ένα live stream διατροφής από τους Beat Bite. Την άλλη εβδομάδα θα έχει βίντεο στο YouTube, επειδή γύρω στο παλικάρι θα έχει. Όχι, γιατί... μόνο vlog την Κυριακή του Πάσχα θα μόνο κάνουμε. Vlog όλα τα υπόλοιπα δεν αλλάζει το πρόγραμμα. Εκτός αν προκύψει δεν κάποιο πρόβλημα ή κάτι. Ναι. Αλλά μην ανησυχείτε, για την άλλη εβδομάδα θα έχουμε όλα τα επεισόδια. Αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έχω σκεφτεί να γίνω γκέι και μετά είδα γυναίκα γυμνή. Και άλλαξε γνώμη. Και άλλαξα γνώμη, ναι. Μου άρεσε. Είναι αλήθεια. Ήσαν ανώμαλε. Γεια σου, γεια. Για... Καλό Πάσχα να έχετε. Για... Καλή ανάσταση και τα λοιπά. Δεν βρίσκω τον Κέρσορα να κάνω stop streaming.